Έλα! Έλα, έλα, έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε! 100% καταπληκτικό φωσφορό πίπεδο γαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα. Γιάχμε να κάνουμε κλειστή τρύπα στα αεροχώρια. Να πάμε να δώσουμε αργότερα και να κάνουμε σήμερα μια αυθεντικά ζουμουσάδα! Κοπιάστε πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα μας, Κωστής Ζαθαρός στο μικρόφωνο για φετοκουτσουνάρα μου, με γίγαντα δασκαλάκι πίσω την κονσόλα, ο Jason Statham, κυρίες και κύριοι της ηχοληψίας, καλώς όρισες και σήμερα, ακρεφνή γίγαντα. Ω, φίλε, αυτά, πώς τα κουστάρω αυτά, φίλες, περιγραφές. Το φρούριο, το φόβητρο, ο χαλκέντερος, παιδιά, νομίζω, το χαλκέντερος, φίλε, είναι νομίζω μέσα στην τριάδα στάνταρ, έτσι, ο χαλκέντερος. Σίγουρα είναι, αποκλείεται να είναι ο χαλκέντερος να είναι επιθετικός. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε δεκάρι. Χαλκέντερος και δεκάρι ποτέ, ίσα ίσα κάτι δεν πάει καλά. Ο χαλκέντερος είναι ο στόπερ ή το αμυντικό χαφ που κόβει νιάτα, τα μαζεύει τα κεφάλια σε ένα κοφίνι, ξέρω εγώ, τα πάει, τα τρώει για πρωινό, δεν ξέρω τι. Είναι βοηθός εκεί στη λίμνη του Αχέροντα, κάνει τα ρεπό του Βαρκάρι, στη Βαρκούλα. Έλα πουλάκι μου, έλα. Ή ο παίκτης ή η μπάλα, ποτέ και τα δυο μαζί, δρεπανηφόρο, εγκαινιάζει ας πούμε τα τμήματα με τις θεριζοαλινιστικές μηχανές στην ΔΕΘ, στην οποία ΔΕΘ θα έρθουν πάλι και θα μας υποσχεθούν ωραία πράγματα. Θέλουμε να τους παρακαλέσουμε το εξής, να μην ασχολούνται μαζί μας, διότι αυτό κάνουν και όλο τον υπόλοιπο χρόνο και τούτοι και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι και οι έτσι και οι αλλιώς και οι σούξου και οι μούξου. Αυτό έτσι, μια μικρή μόνο παράκληση, γιατί θα έρθουν εδώ τώρα, θα μείνουν στα ωραία τα ακριβά τα ξενοδοχεία τους, θα φάνε, θα πιούνε, οι βολτίτσες στα μεζεκλίκια, στα ουζάδικα, στα εστιατόρια, τώρα στην όμορφη, στην ερωτική Θεσσαλονίκη, θα πάρουν τα τσουρέκια τους και θα γυρίσουν πίσω στην πρωτεύουσα εκεί που κινούν τα νήματα για τα πάντα. Η δική μας απάντηση λέγεται 700.000 ευρώ από 3 παιχνίδια. 700.000 ευρώ, αυτή είναι η δύναμη του κόσμου. Και συνυπολογίστε και τη στενοχώρια, έτσι, γιατί όλο αυτό είναι μέσα. Όλο αυτό έγινε μετά τον Άγιαξ. Σωστά, σωστά. Όλο αυτό έγινε τη στιγμή που ο κόσμος δεν ήταν ψυχολογικά στην ανώτερη του φάση. Τουν αντίον που λέγανε και στα παλιά βιβλία. Αντιθέτως, αντιθέτως. Εδώ είμαστε, εμείς το έχουμε πει, το έχουμε τάξει, το κάνουμε πράξη. Ότι είμαστε μαζί και στις εύκολες και στις δύσκολες. Κατανοώ πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Πιστέψτε με, γιατί δεν χρειάζεται να μπω σε καμιά ιδιαίτερη διαδικασία. Να πω, άραγε, πώς πρέπει να νιώθουν αυτό το διάστημα οι ακροατές. Γιατί νιώθω ακριβώς το ίδιο. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, δεν είναι ότι εγώ, ας πούμε, είμαι χορτοφάγος και βλέπω τον άλλον που τρώει τους γύρους και λέω, άραγε, πώς πρέπει να είναι το κρέας μου, δεν έχω φάει ποτέ εγώ που είμαι vegetarian ή vegan. Πώς είναι αυτό. Ξέρω, γιατί εγώ τον τζακίζω τον γύρο. Δεν χρειάζεται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Περίπου κάπως έτσι είναι το πράγμα. Κοπιάστε στην παρέα μας. Έχουμε και σήμερα να πούμε ωραία πράγματα, να περάσουμε το δύο ώρο μας μαζί. Είναι ευχής έργων, αν θέλετε, για μένα που είχαμε αυτή τη διακοπή. Διότι πάμε στα κόκκινα πάρα πολύ καιρό. Πάμε στα κόκκινα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν το νιώθετε εσείς, εγώ νιώθω ότι κάποια στιγμή δεν σταματήσαμε μετά το περσινό. Ότι πήγαμε έτσι, επειδή πέρσι όλη τη χρονιά πηγαίναμε με σπασμένα τα φρένα, ήρθε και αυτό με τον Άγιαξ, ήρθε όλο αυτό και τώρα ας πούμε. Θα προτιμούσαμε να είμαστε βέβαια ήδη στους ομίλους του Europa League, εννοείται του Champions League, αλλά εκεί τα είπαμε, εγώ θα το λέω κάθε μέρα, μας τρυπήσανε 1000%, όχι 100%, θα το λέμε, τουλάχιστον να μην νομίζουν κάποια κουπούκια ότι δεν το καταλάβαμε. Και ότι δεν έγινε και τίποτα, ανθρώπινα λάθη, το είδε και αυτό. Δηλαδή, όταν ακούω από δικό μας οπαδό να λέει, εντάξει,
έγιναν και κάποια λάθη. Ρε, συνέλθε ρε, ρίξε ένα κουβά με κρύο νερό στο κεφάλι σου. Κάνε ένα ice bucket challenge. Όταν ο άλλος σε πολεμάει, αν δεν το συναισθανθείς, αν δεν το νιώθεις στο πετσί σου, τότε είσαι το πιο εύκολο θύμα. Πρέπει να έχεις απόλυτη συνέστηση της κατάστασης. Ούτε ανεμόμυλους βλέπουμε γύρω-γύρω να πούμε, ούτε ενδοκιχωτιστές είμαστε, ούτε ανακαλύπτουμε εχθρούς. Με ξέρετε πώς είμαι σαν παιδί. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Ίσα-ίσα. Ψάχνω την αποσυμπίεση, ψάχνω το χαβαλέ, ψάχνω την αισιοδοξία. Αλλά άλλο αισιόδοξο, άλλο αφελής. Να είναι ο άλλος απέναντι και να με πυροβολά και εγώ να λέω «Α, τι ωραία που ακούγονται τα μπαμπούμ, οι στρακαστρούκες». Ωραία είναι. Όχι, είναι πραγματικά πειρά. Και έτσι θα τα αντιμετωπίσουμε. Με πίστη σε αυτό που αγαπάμε, με αισιοδοξία, γιατί, παιδιά, το ψυχοπλάκωμα και η κατάθλιψη, okay, πρώτος-πρώτος αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Και βέβαια, αυτό είναι στο DNA του ΠΑΟΚ, να έχω απέναντί μου πάντα, πάντα να έχω ένα σύστημα, πάντα να το πολεμάω, πάντα να βγαίνω δυνατός από αυτό που μου έχουν επιφυλάξει, πάντα να βγαίνω δυνατός και από τα δικά μου λάθη, γιατί εδώ, στο τελείωμα με τη Σλόβαν, παρότι και εκεί είχαμε τις διαιτησίες τις εχθρικές, φταίμε και εμείς. Ή για τον κακό σχεδιασμό, ας πούμε, που δεν ήρθαν ένας-δύο μεγάλοι παίκτες όταν έπρεπε και τα λοιπά. Τα έχουμε πει, δεν θέλω να σας κουράζω με τα ίδια. Θέλω να αποσυμπιεστούμε λίγο αυτό το διάστημα, με κουβεντούλες. Θα κάνουμε και ξανά και πάλι βίντεο τις εκπομπές αυτές τις μέρες που δεν έχει πρωτάθλημα. Να πω μπαμπαμ τους χορηγούς μας. Η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με φοβερές προσφορές. Πάντα με τρομερή ποικιλία σε μεγάλες φίρμες. Ειδικά αυτό το διάστημα με TCL, χορηγός του Μουτο Μπάσκετ. Εκεί όπου η Εθνική έκανε την ήττα της και τώρα τρέχει. Θα τα πούμε και αυτά έτσι ρίστο εν παρόδο. Ξέρω ότι δεν είναι πρώτη σε σέγνια, αλλά okay. Απλά να πω μόνο ότι δεν μπορεί ένας παίχτης. Πρέπει όλοι. Τι να κάνει, ας πούμε, τον κούμπο μόνος του, που πήρε και ελάχιστες επιθέσεις στο τέλος. Και οι Βραζιλιάνοι τώρα προκαλούν αντε το χου, αντε το ποιος, λέει και τα λοιπά. Δεν πειράζει, έτσι. Έτσι. Υποτιμήστε τον Έλληνα. Και θα την πάρετε την απάντησή σας. Ξαναγυρίζω στα δικά μας. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκής Νικολαίδης με TCL. Καταπληκτικές τηλεοράσεις, φοβερός ήχος, φοβερή εικόνα, εκατομμύρια πολλοί στον κόσμο, πολύ δυνατός, κολοσσός και στους αφιγραντήρες και στα κλιματιστικά. Κάντε τη βόλτα στην Ανδρέα Παπαδρό 10 στο Κορδελιό, μπείτε μέσα, ζητήστε τον Μπαμπουκίδη, το Μάκη, με στέλνει ο τρελός, ο 810, ζουμουσού. Και θα δείτε πώς σας περιποιηθεί και θα βρείτε αυτό που θέλετε, από την πιο μικρή συσκευή, από κινητό και τάμπλετ μέχρι ψυγιάρες καταψύκτες. Κουζίνες, τηλεοράσεις, τα πάντα. Για το πιο φρέσκο ψάρι Αιγαίων, στο Δικητήριο, 214.000, στο Ρεόκαστρο, 695666, με μαγαζάρα που ετοιμάζεται στο Ρεόκαστρο, φοβερό εστιατόριο, να πάρει την παρέα, στα πάντα να γουστάρετε, σε χώρους κλιματιζόμενους, με υπέροχα πεντανόστιμα θαλασσινά. Η μέρας δεν αφήνει να μπαγιατέψει τίποτα το Αιγαίον, σας το εγγυώμαι προσωπικά, με πολλή φροντίδα. Θα απολαύσετε τις πιο νόστιμες δημιουργίες από τους σεφ. Νικολαίδη, Σαχαροπλαστία, Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Εκεί μιλάμε για το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη. Μεγάλα ημέρας, φρεσκότατο, να γλύφετε τα δαχτυλάκια σας και σοκολατόπιτες και προφιτερόλ και τουρτάρες καταπληκτικές και το πρωί με το καφεδάκι σας και το τυροπιτοειδέ σας. Χρόνια εμπειρίας από την οικογένεια Νικολαίδη. Και βέβαια, ανατολικά, απέναντι ακριβώς από την Τούμπα, από την κάτω πλευρά, από την Μπουτίκ, εκεί στην Πόντου 10, Κρεατούμπα, η Κρεατούμπα που είναι η νέα μας χορηγούκλα, καταπληκτικά φαγητά, υπέροχα ψητά της ώρας, με χειροποίητο σουβλάκι, χειροποίητο σουτζουκάκι, χειροποίητο λουκάνικο, χειροποίητο μπιφτέκι, τα πάντα όλα και μαγειρευτά σε λίγο καιρό, και σάντουιτς βέβαια, και χώρο υπέροχο να καθίσετε, να δείτε και τα μάτς. Έκανε ο Βασίλης ένα υπέροχο μαγαζί, 2310-926-740. 926-740. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Θα φάω στην Κρεατούμπα ψητά μαγειρευτό. Αυτό έχω να σας πω. Έτσι λοιπόν, ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι. Γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Σε δύο παίχτες θέλω να αναφερθώ, πολύ σημαντικούς.
για αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δύο παίκτες που ήταν καθοριστικοί στο να φτάσουμε στα δύο συνεχόμενα double. Πριν πάω σε αυτούς τους παίκτες, θέλω να πω κάτι που το είπα και χθες. Γιατί θέλω να το ακούσει και ο Σωτήρης. Θέλω να το ακούω και εγώ κάθε μέρα. Ο ΠΑΟΚ είναι ο αίτητος πρωταθλητής. Είναι ο νταμπλούχος. Σε αυτούς που θέλουν να το θάβουν, να το ξεχνούν, να το σκεπάζουν, να ρίξουν λύθη σε αυτό, εγώ θα λέω κάθε μέρα ότι είμαι νταμπλούχος. Ότι είμαι ο αίτητος πρωταθλητής. Συμφωνούμε στο σκέλος που ανέφερε ο προπονητής, ο Αμπέλ Φερέιρα, που λέει ότι του είπε ο Κομπανή, βγάλ το καπέλο και ξέχασε το, απόκτησε ξανά κίνητρο σαν να μην έγινε τίποτα. Βεβαίως, αν δεν πρέπει να σκέφτομαι το περσινό, επειδή χαλαρώνω, επειδή ψηλώθηκα, επειδή βγάζω μια ποδοσφαιρική αλαζονία, επειδή νόμισε ότι αφού πέρσι το πήρα έτος, φέτος θα πάω περιπατητή, βγαίνοντας βόλτα στη Χλώη, την ώρα που οι πεταλουδίτσες κάθονται στα λουλούδια και το θρόισμα των φίλων διακόπτει την ησυχία του σύμπαντος, τότε ναι, ας το ξεχάσουν το περσινό. Οι παίκτες, εγώ δεν έχω γιατί, δεν έκανα, δεν παίζω εγώ. Αν έπαιζα, μπορεί και να πέθανα μες στο γήπεδο, στο πρώτο τέταρτο να πούμε. Λέω, σχήμα λόγου, ή όλοι μας, το ξέρετε αυτό. Αν λοιπόν αφορά στη χαλάρωση, στο ψήλωμα, και σε ένα υφάκι, okay, τώρα, εντάξει. Τότε βεβαίως θα το ξεχάσουν. Εγώ όμως είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να θυμούνται το περσινό, να βάζουν να βλέπουν 5 λεπτά από την ταινία το Invincibles και να λένε δείτε τι κάναμε. Να βλέπουν τα tackling στο χώρο του κέντρου, ο Βαρέλα, ο Μάτος, ο Αντρέ στο μάτς με το Γαύρο που πανηγύριζαν για ένα tackling σαν να έβαζαν γκολ. Στον τελικό του Champions League, να δουν πόσο σπυρωμένοι ήταν, πόσο αποφασισμένοι όταν χτυπούσαν τα ντουλάπια και έδιναν όρκους νίκης μέσα στα ποδητήρια και να το χρησιμοποιήσουν το περσινό και να πάνε με αυτοπεποίθηση έχοντας οι ίδιοι το μυστικό της αίτητης πορείας. Οι ίδιοι παίκτες είναι ως επιτοπλίστων. Δεν ήταν δα και τόσο συγκλονιστικοί ο Κάνιας στο πρωτάθλημα πέρσι, μην τρελαθούμε ρε παιδιά, γιατί το ακούω και αυτό τώρα. Η θεοποίηση του Κάνιας. Που πέρσι κάποια στιγμή, γύρω στο Δεκέμβρη, μιλάμε στο διάλειμμα με τον Σωτήρη και μου λέει: ρε Κωστή, ο Κάνιας υπάρχει, το θυμάσαι Σωτήρη? Κάπου γύρω στο Δεκέμβρη. Μου λέει: Κάνιας υπάρχει. Και του λέω: υπάρχει, αλλά δεν υπήρχε πουθενά όλη τη χρονιά. Και αφού τραυματίστηκαν όλοι, τον έβαλε στο τελικό. Όπως και ο Σάκοφ, μην τρελαθούμε τώρα ρε παιδιά δηλαδή. Γιατί ακούω και αυτά τον τελευταίο διάστημα. Ναι, η ομάδα δεν έχει παίξει. Ναι. Ήταν μέτρια στα δυο μάτς, στα τρία ημίχρονα με τη Σλόβαν. Αλλά θεοποίησε αυτό ο Κάνιας. Δηλαδή ο Κάνιας άλλαζε το ρου της ιστορίας ή ο Σάκοφ μήπως. Που ήταν ένας φιλότιμος, έντιμος, έμπαινε τα 20 λεπτά του κτλ. Okay. Οι παίχτες λοιπόν είναι ως επιτοπλίστων οι ίδιοι. Ας δούνε αυτά που έκαναν, ας γεμίσουν τα πνευμόνια τους με περηφάνεια παοξίδικη, διότι αυτή είναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι, ξεχάστε το, αν αυτό το πράγμα σας κάνει πιο πλαδαρούς. Ωραία λέξη επίσης, πεθαμένη παλιά. Είμαι πλαδαρός. Αν σας κάνει έτσι, ή αν νιώσατε ότι πραγματικά πέρσι το κάνατε και τέλος και αυτό ήταν, τώρα αφού το κάναμε μια φορά τέλος, αν νιώσετε έτσι, τότε ξεχάστε το, δεν έγινε ποτέ. Αν όμως αυτό το πράγμα σας γεμίζει με πίστη, σας εισπυρώνει και πάλι, γιατί πέρσι ξέρουμε τι είχε συμβεί πρόπερσι. Και εγώ θα το ξαναπώ για μία ακόμα φορά. Θα γίνω κουραστικός, αλλά θα το λέω κάθε μέρα. Χωρίς το μαχαίρι στο στόμα, χωρίς τα μάτια να πετάνε φλόγες, δεν θα πάμε πουθενά. Ούτε κινδυνολογώ, ούτε πεσημιστής και απεσιόδοξος είμαι, ούτε φέρω την καταστροφή, ούτε ψάχνω να βρω τον αρνητικό. Το αντίθετο τελείως είμαι, σαν άνθρωπος και το ξέρετε. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Μένεται πόλεμος. Ο άλλος στις δύο πρώτες αγωνιστικές, με βαρ, με ξεβαρ, με μαρ που λέω εγώ, γιατί είναι μαρ για μένα και όχι βαρ. Είναι μαρ, δεν είναι βαρ. Το μαρ καταλαβαίνετε που βγαίνει, δεν χρειάζεται να το πω. Έτσι νομίζω ότι το είπαμε. Το Μαρινάκης είναι μαρ. Με σπρόξιμο, μέτριος, 2-2 και ο Γαύρος.
του Μπαράλε στο πέναλτι, σκέψου να ξεκινήσει κατευθείαν πρώτη αγωνιστική με χ. Θα πάνε περίπατο και τα Champions League, οι όμιλοι τους και τα πάντα. Βλέπετε, προκρίνονται και μιλάνε για αυτό. Ο καημός τους είναι το πρωτάθλημα. Όποιος λοιπόν μπαίνει πλαδαρός, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Καμία, ούτε η τραγουδίστρια. Στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Άρα και εμείς με κριτική φυσικά, αλλά όχι ξέσκισμα, το έχουμε πει κάθε μέρα, το λέμε, όχι ισοπαίδωση. Γιατί αν τρογόμαστε μεταξύ μας, εννοείται ότι έχουν γίνει λάθη, δηλαδή πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το δεις. Στο σχεδιασμό, στις μεταγραφές, σε οτιδήποτε, στην αντιμετώπιση των αγώνων. Και βλέπετε, δεν έχω πιάσει καθόλου το θέμα σύστημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος για να καταλάβει πού τελειώνει ο πειραματισμός, μέχρι πού μπορώ να πάω, μέχρι πόσο μπορώ να ελέγξω αν αυτοί που έχω μπορούν να παίξουν αυτό που εγώ έπαιζα στην προηγούμενη μου ομάδα. Είναι, παιδιά, είναι μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο ομαλά, αλλά κατευθείαν μπήκαμε με τον Άγιαξ, να εσλόβανα τώρα που έχει περισσότερο χρόνο μπροστά του και έχοντας δει στους αγώνες, γιατί άλλο η προπόνηση. Παιδιά, ένα ημίχρονο, 200 προπονήσεις. Ένα ημίχρονο, 200 φιλικά παιχνίδια. Δεν πάνε άνω τα φιλικά με τη μεικτή κόσμο. Άλλο πράγμα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένας ευφυής άνθρωπος, ποδοσφαιρ άνθρωπος, για να καταλάβει ο Αμπέλ πού σταματάει το πείραμα ή πού συνεχίζει. Όταν λέω πείραμα, η διαδικασία να ενσωματώσει, ή μάλλον η διαδικασία να αφομοιώσει η ομάδα αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του, το 4-4-2 ή το 4-4-1-1 ή οτιδήποτε, και όχι το 4-2-3-1. Νομίζω ότι μόνος του θα καταλάβει, και αυτός ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας ό,τι και να λέμε εμείς. Αυτός είναι η δουλειά του, και πιστέψτε με, έτσι το πως τον έκοψα, δεν θέλει να φύγει αποτυχημένος από εδώ. Και ας φύγει με γεμάτη την τσέπη εκατομμυριούχος, αν φύγει. Θέλει να κάνει δικά του πράγματα. Θέλει να πετύχει με τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και δεν έμεινε στην ασφάλεια της Μπράγκα, που ήταν μια χαρά. Εντάξει, okay. Ούτε θα έμενε από δουλειά. Και μετά από εκεί τον θέλαν άλλοι. Μεγάλοι. Και στην Αγγλία και στην Πορτογαλία. Ένας από τους μεγάλους. Και τέλος πάντων, ο άνθρωπος είναι φιλόδοξος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ευφυής και έχει αντίληψη του πόσο μπορεί να περιμένει και αν μπορεί η ομάδα αυτή. Και θεωρώ ότι αν δει ότι δεν μπορώ, παράδειγμα, με το χ με το ψ να φτιάξω αυτό, τότε δεν θα προσαρμοστούν οι πολλοί στον έναν, θα προσαρμοστεί ο ένας στους πολλούς. Λέω εγώ. Έτσι πιστεύω. Δύο κουβέντες για τους παίκτες που θέλω να το πω από το ξεκίνημα της εκπομπής και δεν το είπα. Ένα, απεριόριστη χαρά μου που είδα χθες πλάνα από την προπόνηση με το Μαουρίσιο να συμμετέχει κανονικά, σαν να μην ήταν τραυματίας. Μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα, δεν είναι ακόμα έτοιμος για να μπει στους αγώνες, αλλά συμμετείχε κανονικά στο διπλό. Ομολογώ, και το είναι εξομολόγηση δημόσια αυτή στο μικρόφωνο, ότι πάντα μου άρεσε, okay, και τον εκτιμούσα. Όμως όταν τον έχασα, τότε κατάλαβα πόσο σημαντικός ήταν για το παιχνίδι μας. Και αυτό είναι παραδοχή, ότι δεν, ίσως επειδή μου αρέσουν άλλου είδους παίκτες, είμαι πιο business bar. Να σας το πω έτσι, ρε παιδί μου. Τι λέω, εξομολογουμένη αμαρτία, ουκέ στην αμαρτία, λέει. Ότι αυτός που είναι το computer, που είναι ο εγκεφαλικός, που είναι το φίλτρο, που είναι το μυαλό, δεν τον είχα τόσο πολύ εκτιμήσει όσο έπρεπε. Δεν είπα ότι δεν ήταν καλός παίκτης, έτσι, ούτε ότι βγάλω τον κεφαλό. Αλλά όταν χάνεις κάποιον, είναι όπως σε μια σχέση που θεωρείς κάποια πράγματα okay, και όταν φύγει, όταν υπάρξει χωρισμός, όταν υπάρξει απόσταση, τότε καταλαβαίνεις αυτό που σου έδινε αυτή η σχέση.
Και ο Μαωρίσιο πραγματικά ήταν κομβικός, καθοριστικός, ένα φίλτρο ποδοσφαιρικό στον άξονα, υπερπολίτιμος. Και όταν τον έχασα, κατάλαβα ότι έπρεπε να τον έχω εκτιμήσει ακόμα περισσότερο. Ο ένας λοιπόν είναι αυτός. Ο άλλος τύπος, ο οποίος μίλησε και μίλησε έτσι όπως έπρεπε, ήταν χθες ο Φερνάντο Βαρέλα. Ακούστε τι δήλωσε. Για έναν ποδοσφαιριστή είναι η πιο δύσκολη στιγμή. Αλλά έρχεται για τον τραυματισμό του, λέει, αλλά έρχεται και μια καλή περίοδος που δεν υπάρχουν αγώνες και υπάρχει χρόνος για την ανάρρωση, για να σκεφτώ τις εμφανίσεις μου και να επιστρέψω καλύτερος, λέει ο Βαρέλα. Και προσέξτε τώρα, εδώ είναι το σημείο το πιο καθοριστικό στα λόγια του. Θέλω να βρεθώ στα περσινά επίπεδα των εμφανίσεών μου, γιατί γνωρίζω ότι δεν ήμουν αρκετά καλός στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Θυμάστε που λέγαμε ότι αν εγώ έρθω μια μέρα και κάνω 37 σαρδάμ στο πρώτο μισάωρο και σέρνομαι στο μικρόφωνο και μπερδεύω τα λόγια μου και χάνω τα θέματα και ξέρω πρώτος ότι έχω κάνει κακή εκπομπή. Αν εσύ που είσαι δάσκαλος μπεις και έχεις μια κακή μέρα στην τάξη, δεν περιμένεις να στο πούνε οι μαθητές. Το γνωρίζεις ο ίδιος. Αν είσαι ταξιτζής και είσαι δημόσιος κίνδυνος, μια μέρα κοιμάς το τιμόνι ή αλλάζεις λωρίδες και πας να κόψεις τον κόσμο, το ξέρεις εσύ πρώτος. Πριν στο πούν, πριν το δεις τα πρόσωπα των άλλων, που είτε θα στο πούνε κατάφατσα, ότι φίλε, σέρνεσαι, φίλε, είσαι κακός, φίλε, που είναι ο παλιός που ξέραμε. Είτε, για να μην σε στεναχωρήσουν, θα το πνίξουν και... Εντάξει, οκ. Ήμουν πώς με είδες. Εντάξει, ήσουν και καλύτερος, ας το πούμε έτσι. Εξαρτάται πού θα πέσεις. Μπορεί να είναι αποδοκιμασία, ότι φίλε δεν είσαι αυτός που... Ποιος, δεν, ο Βαρέλα που ο περσινός δεν ήσουν. Δεν ξέρει λοιπόν ο ποδοσφαιριστής αν πάει πρώτος πάνω στις φάσεις, αν έχει κερδισμένες μονομαχίες, αν έχει την ηρεμία. Αυτό θέλω να ξαναδώ στο δίδυμό μας. Και δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το σύστημα, με τα αμυντικά χαφ που είναι μπροστά, με την ανασταλτική λειτουργία στο χώρο του κέντρου πριν φτάσει η μπάλα σε αυτούς. Θέλω να δω ξανά το κορυφαίο αμυντικό δίδυμο που είχαμε ποτέ. Και σταματήστε με τις πρώτες 2-3 να αποκαθιλώνετε αυτά που αποθεώνατε πριν από 135 μέρες. Αυτό είναι το καλύτερο αμυντικό δίδυμο που είχαμε ποτέ. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι με τις περσινές δάφνες θα πάνε μια ζωή έτσι και θα τους συγχωρούμε τα λάθη. Όχι βέβαια. Αλλά όχι πριν βγει ο Αύγουστος από καθήλωση. Δηλαδή πιάσαμε και αυτό μόνοι μας. Μα αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Να αποκαθυλώνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας να απαξιώνουμε τα ατού μας. Και ο Βαρέλα με τον Κρέσπο είναι ένα δίδυμο αμυντικό που πολλοί θα ήθελαν να έχουν. Ο καλός Βαρέλα, ο καρός Κρέσπο, έτσι. Όχι όπως τους είδαμε στα μάτς με τη Σλόβαν. Νευρικούς, ασύνδετους, αγχωμένους. Αυτό πρέπει να το δει ο προπονητής. Αυτός είναι ο ρόλος του. Τι θα κάνει, πώς θα το επαναφέρει. Είναι οι ίδιοι παίκτες. Είναι οι ίδιοι παίκτες. Άρα είναι θέμα εγκεφάλου, είναι θέμα πνεύματος. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτοί οι δύο κάνουν κακή ζωή, να πούμε ότι ξενυχτάνε ή ότι... Ούτε ότι πια ότι είναι 45 χρονών και σέρνονται. Είναι σε μια άριστη ποδοσφαιρική ηλικία και οι δύο. Η χημεία μεταξύ τους υπάρχει. Ο ένας ξέρει τα πατήματα, τα χούγια του άλλου. Ας βρουν λοιπόν τον τρόπο. Μπράβο στο Βαρέλα για την αυτοκριτική του. Βέβαια, μετά την αυτοκριτική περιμένεις και να διορθώσει την εικόνα του και το ξέρει. Και πιστεύω ότι θα είναι μέσα στο κακό που τον βρήκε, θα είναι καλό που θα μπορέσει να κάνει το διαλογισμό του και να επιστρέψει έτσι όπως πρέπει. Πάμε σε διάλειμμα. Σας θυμίζω, Ελλάς Auto Service 47-43-12, νούμερο 1 συνεργείο στην πόλη με τους καλύτερους μαστόρους. Η οικογένεια Χατζόπουλου μάζεψε ό,τι καλύτερο υπήρχε σε μεγάλες αντιπροσωπείες και τους έχει εκεί
πίσω από το κέντρο υγείας στη Θέρμη και φανοποιείο και βαφείο και λαμαρινά και καλύμπρες και τμήμα υγραεριοκίνησης και ελαστικά και τα πάντα και συνεργασία με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες όλες και όχι μόνο αυτό, αν χρειαστεί το αυτοκίνητό σας να μείνει παραπάνω από κάποιες ώρες εκεί και το βράδυ, σας δίνει και αυτοκίνητο υπηρεσίας για να κινηθείτε, να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας. Ελλάς Auto Service, παίρνετε τηλέφωνο 47 43 12, κλείνετε το service, το μεγάλο ή το μικρό, λέτε άοξα του Ζατσαρό να λέει αυτό, κανόνισε, καλές τιμές, τα λέτε στο, ισχύει για όλους τους χορηγούς, κάντε τους bullying μέσα αγωγικά. Πρόσεξε, θα έρθω σε σένα, αλλά το και το. Και πιστέψτε με, θα το χαρούν και οι ίδιοι, θα το χαρούν και οι ίδιοι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, σου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε για την αιμοδοσία που ρωτάτε. Αιμοδοσίες δεν μπορούμε να κάνουμε αν δεν περάσει ένα διάστημα και σαν οργανισμός, δηλαδή δεν επιτρέπεται ιατρικά, πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο από ό,τι ξέρω. Κάναμε τώρα μέσα στον Αύγουστο, στις 26, όμως μπορείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, μπαίνετε, γεια σας, θέλω να δώσω αίμα για τη συγκεκριμένη τράπεζα αίματος που λύνει η τράπεζα αίματος αθλητήριοι. Για τους αθλητήριους. Γιατί τεράστια ανάγκη υπάρχει. Με τον μπλα θέλω να πω σε ένα υπέροχο πλασματάκι χρόνια πολλά σήμερα γιατί κλείνει τα 10 του χρόνια το νεκταράκι μου. Σαν σήμερα πριν 10 ακριβώς χρόνια και επειδή μεγαλώνουμε μαζί το θυμάμαι σαν τώρα που το λέγαμε ραδιοφωνικά γιατί ήταν το πρώτο μου παιδί και θέλω έτσι να της τα πω, δεν ακούει αλλά είναι ένα ευλογημένο, ένα υπέροχο πλάσμα και εύχομαι να είναι τυχερή να μεγαλώνει έτσι όπως θέλει και η ίδια και όπως θέλουμε και εμείς που την αγαπάμε και να παραμείνει έτσι ένα χαμογελαστό πλάσμα που όποιος το γνωρίζει έχει να λέει για την νεκταρία μου. Αυτά. Να μην πιανόμαστε με τα δικά μας, αλλά ήθελα να το πω. Σήμερα που γίνεται 10. Διψήφιο μπαμπά! Διψήφιο νεκταράκι. Διψήφιο. Μπαμπά, κερδίσαμε. Λέω κερδίσαμε. Και γιατί είσαι έτσι. Άτσι τώρα να εξηγήσεις ότι είναι στο πρώτο μάτσο με χάσει 0-1 και υπάρχει ο επαναληπτικός. Μπαμπά, αφού κερδίσαμε, γιατί είσαι έτσι όμως. Αποκλειστήκαμε. Τι είναι αποκλεισμός, μπαμπά. Πιάσε τώρα να πει. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Πάμε να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, καλημέρα σας, να δούμε σήμερα το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Γιώργο που έχει συνεχόμενες επιτυχίες τελευταίες μέρες, ταΐζει σκόνη, μένιους, αυτά, μπαύλους, έτσι αλλιώς, για πες. Σου επιτρέπω να πας μια στιγμή μέσα στο τουαλέτα, να αλλάξεις λίγο. Πάνα, να αλλάξεις βεβαίως. Πάνες. Κανονικά. Να τη χαίρεσαι, να τη χαιρόμαστε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη κοπέλα να τη δεις, να τη δεις. Ό,τι επιθυμεί και επιθυμείτε εσύ και η οικογένειά σου. Είναι μεγάλη χαρά το γονιό και τους παππούτες όταν παραβρίσκουν στα γενέθλια των παιδιών τους. Μεγάλη υπόθεση. Μέχρι μία ηλικία και μετά. Μετά τα χαρά. Μας έχουν γραμμένους κανονικά. Μετά γεια σας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επέτρεψε μου να κάνω μία, ναι. Ένα σποτάκι. Βεβαίως, το ακούω. Να διαφημίσω κάποιο φίλο μου καλό. Ναι. Οπτικά Μανολόπουλος, τρεις γενιές, παππούς, μπαμπάς και γιος και μετά θα πάει στον Ογκονό. Περιοχή Νεάπολης, πιο κάτω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Τα είπα καλά. Μια χαρά τα πες. Δεν είναι τώρα, δεν είναι τώρα, είναι εποχιακός ο Μανολόπουλος. Εντάξει, αλλά ξέρω, είναι παντοτινός αδερφός και χορηγός. Είναι φιλαράκι. Είναι να πηγαίνετε εκεί γιατί είναι το κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη. Ναι, άνθρωπος που έχει τέτοιο μεράκι εσύ, με τον Γιάννη. Εσύ απαγορεύεται να το κάνεις. Όχι, εσύ, από τους χορηγούς. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει απαγορεύεται. Δεν υπάρχει. Εγώ σαν ακροατής. Θέλω να το πω, είναι φιλαράκι μου να πούμε. Αδερφός. Λοιπόν, να πάμε χθε στο μπάσκετ, το παιχνίδι το έχει ο κόουτς. Όταν αγαπητέ μου κύριε προηγήσε 17 πόντους. 17 πόντους, χάνεις διαφορά. Και τρως 20 πόντους και δεν κάνεις τίποτα, είσαι για σκοτώμα. Ενώ έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, αυτή η φουρνιά θεωρώ ότι είναι πολύ ταλαντούχα. Δεν το συζητάω για τον Αντετοκούμπο, αλλά και ο Σλούκας και ο Καλάθης. Έχουμε δηλαδή καλούς παίκτες. Όλοι τους. Πρωτοκλασσά τους. Λοιπόν, άρα όλοι. Και επίσης για να παίρνει λέει στο τελευταίο διάστημα, λέει το τελευταίο, πήρε μόνο μία προσπάθεια. Ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο. Τέλος πάντων, τώρα τρέχουμε με τη Ζηλανδία
Με τη Νέα Ζηλανδία τι ώρα πρέπει να κάνουμε έχεις, μια. Υπόψου. Ούτε καν, φίλε, πόσο αδιάφορο μου είναι, δεν φαντάζεσαι πρώτα. Λοιπόν, η απάντηση ο... από τον ραδιοφωνικό ο... παραγωγό, έτσι. Ναι, ναι. Μη συγγνώμη, Κωστή, μήπως φίλε, τον... πόσο, δηλαδή πραγματικά, εχθές με ενδιέφερε να δω αν πατάει καλά ο Μαουρίσιο. Συγγνώμη κιόλας που το λέω έτσι, δηλαδή δεν θέλω να κρυφτώ. Θα ασχοληθώ αν περάσουμε μετά. Τι θα γίνει, άσε που μετά θα διασταυρωθούμε μάλλον okay. ή με τους Αμερικανούς ή με τους Τούρκους, να ξέρεις. Οι οποίοι χάσαν τις βολές εχθές, πιστεύω. Οι Τούρκοι χάσανε 4 συνεχόμενες βολές για να πάνε το να μπουν στο... Ναι, για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι τις χάσανε. Οκ. Okay. Λοιπόν, τυχε... Γεωργάρα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Να χαίρεσαι την κοράκλα σου και τον πιτσιρίκο σου. Σε ευχαριστώ, Λάμπρο. Απλώς επειδή οι εορταζόμενοι πάντα έχουμε ένα σκαλοπάτι πάνω, να τη χαίρεστε όπως επιθυμείτε να σε ευχαριστώ. Τα βρει μπροστά του το κορίτσι και εσείς και η μικρούλα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να είσαι καλά, να χαίρεσαι είναι τα παιδάκια σας. Είναι μεγάλη υπόθεση, όπως το είπατε και πριν με τον φίλο τον Γιώργο, να είναι οι γονείς να παρευρίσκονται σε γενέθλια των παιδιών και είναι μεγαλύτερη χαρά του γονιού να βλέπει το παιδί του να μεγαλώνει και να προοδεύει και να είναι υγιέστατο. Αλλά όλα τα παιδιά του κόσμου να έτσι. Μπορούν να είναι υγιέστατα. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Πάμε λίγο στα πάμε, δικά μας. Πάμε τώρα. Στα δικά μας. Τρεις η ώρα παίζει, ξέρω ότι παίζει η Εθνική Ελλάδα. Έχω από ένα πελάτη μέσα στο ταξί που μου το είπα, αλλά δεν ξέρω ποια μέρα παίζει τώρα με τη Ζηλανδία. Από ό,τι ξέρω ότι είναι τρεις η ώρα το παιχνίδι. Λοιπόν, ναι, μισό λεπτό λίγο κασί γιατί κάνω παραλαβή. Ο άχαστος τσατσαρός. Ναι. Η ευχή της μάνας μου όταν ήμουν παιδάκι και πήγαινα στη θεία μου την Κέλλη στο Κρανίδι εκεί που καθόταν η Βέμπο σε μια καρέκλα δίπλα και πήγαινα τριών ετών και μοίραζα τα μακαρόνια από το μπακάλικο στον κόσμο έβγαινα έξω και μου έλεγε παιδί μου την ευχή μου να έχεις όπου πηγαίνεις να φέρνεις κόσμο και έτσι έλεγε ο πατέρας μου τι δουλειά θα κάνει το παιδί αυτό που του δίνεις τέτοια ευχή α, όπου πηγαίνει να φέρνει κόσμο. Μπαίνουμε όταν σε άδεια μαγαζιά με τη Γεωργία, άδειο το μαγαζί. Μπαίνουμε μέσα και σε 5 λεπτά έχει άλλα 30 άτομα, φίλε. Ειδικά οι ταξιτζίδες, πες τώρα, όχι πες ρε φίλε, πες. Όχι, δεν μπορώ να πατωθεί, δεν μπορώ να πω. Εδώ ο Κάραγιαριο 533 με παίρνουν σε άσχετες φάσεις κάτι Κυριακές. Κωστή δεν έχω πελάτη και πήρα έλα από με δύο κουβέντες. Μήπως... ρε φίλε, όταν σε πήρα τηλέφωνο εδώ στην πιάτσα ήμουν τέταρτο αυτοκίνητο. Έτσι. Και μέχρι να μιλήσει ο Γιώργος και να βγω εγώ, έγινα πρώτος και τώρα πήρα και την κυρία. Πήρες και την κυρία. Μπράβο στην κυρία. Τα χαιρετήματά μας στην κυρία που ακούει αναγκαστικά την εκπομπή μας, την εκπομπάρα μας. Λοιπόν, πες τα δικά σου τώρα. Λοιπόν, ήθελα να πω λίγο για το Φερέιρα, λίγο να βγαίνουν κάποιοι άντε, να βγαίνουν οι ανώνυμοι και να κρίνουν και να κατακρίνουν μάλλον. Άντε πάει και έρχεται, αλλά να βγαίνουν και κάποιοι παραγωγοί, κάποιοι υπαλλήλοι και να κατακρίνουν και να okay. κρίνουν, ναι. Είπαμε. Ο καθένας έχει την άποψή του, έχει τη γνώμη του και... Δεν μου λες, Κωστή, να σε πω λίγο έτσι τάσεις. Ναι. Εάν εσύ είσαι τώρα ένας σταθμένος διαφορετικός παραγωγός, τόσα χρόνια κάνεις μια συγκεκριμένη εκπομπή, πλάνο δηλαδή που έχεις, και είσαι πετυχημένος, το είδος, έτσι. Έρχομαι εδώ σαν ιδιοκτήτης ενός ραδιοφωνικού σταθμού και επειδή μου αρέσει τώρα το πρόγραμμα που κάνεις, δεν σε κάνω πρόταση να δεις το δικό μου το ραδιοφωνικό σταθμό έτσι όπως είσαι. Ναι. Εσύ. Λοιπόν, έρχεσαι εσύ στο δικό μου το σταθμό και βλέπεις όμως ότι δεν έχω τα κατάλληλα μηχανήματα για να κάνεις την εκπομπή που κάνεις, τις εκπομπές που κάνεις εσύ. Ναι. Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση σιγά σιγά να αποκτήσεις τα δικά σου τα μηχανήματα που χρειάζεσαι για να κάνεις τις πετυχημένες εκπομπές σου. Θα σου απαντήσω. Ή θα σου πω εγώ. Άλλαξε όλο το πρόγραμμά σου, Κωστή, και θα σου απαντήσω. Μποφίλιο, παράδειγμα. Θα σου απαντήσω. Ναι. Μποφίλιο, παραγιά μου, θα σου πω. Θα κοιτάξω, εφόσον μου έχει συμπεριφερθεί ωραία, θα κοιτάξω να προσαρμόσω τις δικές μου απαιτήσεις σε αυτά τα μηχανήματα που έχεις. Δηλαδή θα δω, μπορώ να κάνω εκπομπή σε αυτό το στούντιο, με αυτά τα μικρόφωνα, με αυτή την... με τις συνθήκες που συναντάω. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Αν όμως δω ότι δεν μπορώ με αυτές τις συνθήκες, τότε θα κοιτάξω να αναπροσαρμόσω, να προσαρμοστώ στις συνθήκες αυτές. Για να υπάρξει μία κατάσταση. Μην πάμε σε φίλε, δεν μπορώ.
φεύγω. Έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Συζητάς, εφόσον... επειδή δεν μπορείς να προσαρμοστείς στο δικό μου το πρόγραμμα τώρα, έτσι, στα δικά μου τα μηχανήματα παράδειγμα. Βρίσκεις να, λοιπόν... Θα μέσα το έργο σου. Βρίσκεις τον τρόπο, έτσι, ούτε ο ένας, ένας πρέπει να μουλαρώσει και να στυλώσει πόδια να πει «Όχι, εγώ μόνο αυτό!» Ούτε ο άλλος. Επειδή είναι κοινοί οι στόχοι, επειδή είναι στο ίδιο στρατόπεδο, επειδή είναι στην ίδια πλευρά και όχι αντίπαλοι. Ο παίκτης με τη διοίκηση, με οι προπονητές, όλοι είναι μαζί. Βρίσκουν, φίλε, τον τρόπο. Έτσι. Και να βγαίνουν οι ακροατές, θα σας πω για αυτό το τελευταίο, και να βγαίνουν οι ακροατές τώρα και να φέρετε άντερε αποτυχημένοι τώρα, που δεν μου βάζει την κοφίλιο να ακούω παράδειγμα, είσαι και αποτυχημένος. Έτσι, ενώ ξέρω ότι είσαι σε ένα άλλο πρόγραμμα, που λένε. Και έφτασες εκεί που έφτασες, ας το πούμε. Κάπως έτσι εγώ βλέπω τώρα και αυτό που υπάρχει τώρα που πάω, και ο Βαρέλα τα πολύ καλά τα είπε, έτσι. Για να μην κατηγορούμε αυτοκριτική. Σαν και καλά ένα καινούργιο προπονητή που ήρθε, έκανε την αυτοκριτική του και μακάρι να κάνουν αυτοκριτική και όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι. Ίσως να είναι αυτό, και ο κόσμος. Ίσως αυτή η σφαλιάρα, γιατί αν περιμένετε να εξοραίσω ή για να το πω πιο απλά να ομορφύνω αυτό που έγινε με τη Σλόβαν, μην περιμένετε. Λυπάμαι, δεν θα το κάνω. Όχι, ήταν σφαλιάρα. Έτσι, λοιπόν, η σφαλιάρα αυτή λοιπόν ίσως να είναι ένα πραγματικό σοκ για να συνέλθουμε να καταλάβουμε ότι πλαδαροί, χαλαροί, ψιλομύτιδες ή τέλος πάντων με όποιον τρόπο δεν μπορούμε να πάμε τη στιγμή που μένεται μάχη απέναντι. Είναι οι ίδιοι παίκτες. Χωρίς το μαχαίρι στο στόμα δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό έχω να πω. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Αυτό. Καλή σημέρα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Λάμπρε. Γεια σου, Λάμπρε. Άμα μείνεις από πελάτη, ξαναπάρε. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς στο τιμημένο λάκκο. Είστε καλά. Καλά, μια χαρά. Καλά. Λοιπόν, να την αγαπάς και να σε αγαπάει. Αυτό σε τίποτα ευχαριστώ άλλο. Πολύ. Αυτό να είναι, πολύ δυνατό αυτό το συνέστημα και να το αισθάνεσαι το ίδιο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, πάνω μου. Και εσύ να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Θέλω να πω ορισμένα πράγματα για αναλύσεις υψηλής ευκρίνειας και το. Μπορούμε να κάνουμε όλοι. Όλοι, να αναλύσουμε συστήματα, πώς τα λένε αυτά, το 4-4-2, ναι, ναι, όλοι μπορούμε. Φυσικά. Ξέρεις τι είναι όλα αυτά. Σχήματα στο χαρτί επάνω. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ξέρεις τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Αυτό που λες, εσύ, ναι. Πάθος. Αυτό το tackling που έκανε στο κέντρο πέρσι με το... τον Γαύρο. Με τον Ολυμπιακό Βαρέλα και οι τρεις. Και ο Βιερίνια, αλλά που πεις δεν είναι εδώ τώρα. Πανηγύριζε, λες και είχε σκοράρει στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Όπως ο Ταρντέλη στην Ιταλία το 82. Έτσι, όπως έγινε, πως σε έκταση ήταν ο Ταρντέλη, έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό χρειάζεται το πάω. Δεν είναι, πως το ποδόσφαιρο είναι το πιο απλό άθλημα. Παίρνεις την μπάλα και παίζεις. Ανάλογα όμως πώς παίζεις, με τι πάθος παίζεις, άμα ακριβώς. Είσαι, πώς το λένε, χαλαρός. Ακόμα, χαλαρός αν είσαι, και το 4-2-3-1 θα πάει περίπατο. Και το 4-4-2 και όλα. Άρα όλα πρώτο συστατικό, περίπατο. Πρώτο συστατικό για να φτιάξω πατάτες με, φούρνο στο, με πατάτες στο φούρνο πρέπει να έχω και με κρέας, πρέπει να έχω πατάτες. Όπως και να την. Γιατί, φίλε, την κόβεις ψηλή την πατάτα, την κόβεις στρόγγυλη, γιατί την κάνεις λαδορίγανη, την κάνεις με τι την κάνεις. Αν δεν έχω πατάτα, δεν μπορεί να φας πατάτα στο φούρνο. Δεν μπορεί τέλος. Να γίνει αυτό το φούρνο. Όλα τα άλλα που λέμε για τα συστήματα προϋποθέτουν, να μια πολύ ωραία λέξη, προϋποθέτουν και έχουν αναγκαστικά μέσα το πάθος και την αυταπάρνηση. Και μπορεί να ακούγονται πολύ ογδοντήλα αυτά που λέω, αλλά. Γι' αυτό. Τραβάμε μια, πώς τη λένε, γραμμή. Με το σφουγγάρι που έσβηνε τον πίνακα. Σφουγγάρι, ναι, σπόγκος. Σφουγγάρι, ναι. Το σφόγκος, σφουγγίζουμε τον πίνακα, έτσι. Γράφουμε από πάνω φέτος, αυτή η ημερομηνία είναι, ξεκινάμε από εδώ. Με ΒΑΡ επιτέλους στην Ελλάδα, ή όπως το λες εσύ, ΜΑΡ. Το ΜΑΡ, τέλος. Ναι, έχω το franchise, έτσι, τα δικαιώματα. Θα είχα 2 βαθμούς παραπάνω από τον αντίπαλό μου. Έχω τα δικαιώματα για το ΜΑΡ, γιατί το Σβαρόφσκι που το είπα την επομένη που αποκτήθηκε,
Και το λένε και οι ίδιοι συμπαίκτες του, να ξέρετε. Δεν το, δεν το λένε και πολλοί άλλοι τώρα. Και, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν ψάχνουμε, δεν ανακάλυψε την Περικυλίνη. Όχι, δεν ζητάμε. Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ, ας πούμε. Δεν έχω. Απλά το φωνάζουν και οι συμπαίκτες. Κανένας, άμα πάτε στην προπόνηση, κανένας δεν το λέει Σφιντέρσκι. Όλοι το λένε Σβαρόφσκι. Όλοι. Σβάρ. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, το ότι έβγαλε η ΕΠΟ ανακοίνωση με συγκίνησε λίγο και ανατρίχιασα, τσουτούδιασα που λένε ναι, στο χωριό ναι. μας. Ναι, ναι. Μεγάλη ανακοίνωση. Και γράφει από πάνω σαν τίτλο ότι ξεφτέλησε, λέει, τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει τους βαθμούς που θέλει. Φυσικά που έχει. Τότε τι απλά, εντάξει, βγήκε η ΚΕΔ και είπε στη Λάρισα όλα όπως έπρεπε και στο Καραϊσκάκης πέναλτι στον Παράλληλες. Όλα όσα δεν έπρεπε. Εντάξει, όλα όσα δεν έπρεπε. Τι να το κάνω. Τι να το κάνω. Τι να το και κάνω, παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, σκούζει ο άλλος. Δηλαδή, ναι. Μας τρελάνουν όλοι. Δεν είδα κανένας δικός μας να σκούζει και να πάρει φίλε. Κάτι να γράψει και να κάνει. Έτσι. Από εδώ. Σε αυτό το, εδώ υπάρχει θέμα. Έπρεπε να υπάρχει, εγώ δεν λέω Καραπαπάς, έπρεπε να υπάρχει μια παρόμοια κατάσταση. Λοιπόν. Έχω στο μυαλό μου, τους έχω πει, δύο-τρεις είναι. Τους έχω πει, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα πάλι. Για να τελειώνουμε, γιατί θα μας... Λοιπόν, στη δίκη. Πρέπει οπωσδήποτε το γραφείο τύπου να αναβαθμιστεί και να μπουν δύο-τρία παιδιά εκεί, ξέρω εγώ, που να μπορούν να απαντήσουν και να κάνουν και θέμα εκ του μη έχοντος θέμα. Και να τους γράφουν καθημερινά. Όχι αυτά που κάνουν και αυτά που δεν κάνουν ακόμα. Σωστό. Δεν γίνεται αλλιώς. Σωστό. Γιατί δεν έχουμε γραφείο τύπου. Υπάρχει γραφείο τύπου, αλλά κάνει άλλα πράγματα. Ναι, ναι. Με τη μορφή αυτή, ας πούμε κάποιος στη θέση του Κυριάκου, δεν μπήκε. Ναι, ποιος μας επικοινωνεί πράγματα εμάς. Τώρα ο Αρουνιάδης είναι στο γραφείο τύπου, αλλά έχει άλλο ρόλο. Άλλο, και έχει επιφορτηθεί άλλο με άλλα πράγματα. Αυτός, εντάξει, έτσι, ναι. Δεν ξέρω τι να σε πω. Λίγο πρέπει να το δούμε και εμείς από μέσα. Δεν διαφωνώ. Από τη διοίκηση, από αυτό. Εγώ είπα, δεν θέλω να λέω ονόματα. Είπα, έχω 2-3 στο μυαλό μου που έχουν άποψη και λόγο, που έχουν θράσος, που έχουν γνώση απόλυτη του αντικειμένου και μπορούν να μπουν και να υπάρχει ένα αντίβαρο στο λόγο. Κατάλαβες. Να υπάρχει αντίβαρο. Το έκανε ο Λουτσέσκου πέρσι. Αρκετές φορές το έκανε ο Λουτσέσκου. Δεν είναι όμως αυτός ο ρόλος του προπονητή. Έτσι, το έκανε ο Κυριάκος κάποιες στιγμές. Με τις, τέλος πάντων, με τα αποσταρίσματα. Ναι, εκεί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος, φίλε, ο οποίος θα τους περνάει πριονοκορδέλα με το καλημέρας. Το έκανε ο μικρός Αβίδης με τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Όχι, όχι. Αλλά πρέπει να υπάρχει. Ένας που θα έχει αυτό. Τι είπες, αυτό εδώ είπες το γι' αυτό. Και θα είναι καθημερινός και θα τους έχει. Όχι, τι πριονοκορδέλα, θα τους περνάει. Τι είπες, κυρία Νόβα, είπες, μίλησες έτσι για τον ΠΑΟΚ. 1, 2, 3, τα χρέη σου, αυτά έδωσες τότε στον Ολυμπιακό, εκείνο το άλλο. Τι είπες, κύριε Καραπαπά, κοίταξε, αυτό εκεί, σας δείχνουμε ξανά τη φάση του Μπαράλε. Λέω τώρα έτσι. Να πω κάτι για την Νόβα. Συγγνώμη δηλαδή, να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας μπορούμε. Γιατί σήμερα έχουμε και κάποια κιλά. Πρέπει να είναι τεράστιο δάχτυλο, φίλε. Ελέφαντα. Οπότε, ούτε κυρία Νόβα, τι πήρατε από τον κύριο Μαρινάκη και κάνατε αυτή την κίνηση. Τι πήρατε. Ψάξτε το. Βάλε έγινε. Να το ψάχνει αβέρτα. Να τους βγάζει κάθε μέρα τα κάθε βρώμη, μέρα να μην τους αφήνει ρούπι. Φιλιά Παναγιώτη, να είσαι γερός. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Και συγγνώμη που περιμένατε. Καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε. Τι είπε ο Μπαρμπασάβας μετά την πρόκληση από το Τσουλού για τον Γαβρό. Βεβαίως, ξέρω τι είχε πει. Κωστή, και εγώ ξέρω, είπε ότι όταν ήξερα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, ήξερα ταυτόχρονα ότι θα πάρω όλο το παρτίδιο του Τσουλού. Πώς το ήξερε, μπορεί κανείς να μας πει. Έλατε. Μάντι δεν τον λες, ούτε ότι εσύ ήταν ο Κάλχας. Ναι. Που λέμε τώρα, δεν υπάρχει κάποιος όπως λέγατε πριν από την ΠΑΕΡ να τα λέει. Δεν υπάρχει μια επικοινωνία για αυτό το πράγμα. Γιατί δεν υπάρχει. Ξέρεις τι χρειάζεται, Κωστή, αυτό που έλεγες πριν με τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Χρειάζεται ένας τύπου μπέου να σου κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να είναι όπως είναι ο μπέος, να σου πω έτσι.
Δεν θέλω να χρησιμοποιώ παραδείγματα από άλλους, ούτε περιποιεί τιμή να λέμε. Όχι, αλλά, okay, για να καταλάβεις, ναι, εγώ είπα, τι θέλει. Έναν άνθρωπο να έχει θράσος, να μιλάει σωστά ελληνικά, να ξέρει απόλυτα τον οργανισμό ΠΑΟΚ, να βγει να τους τα πει, να ξέρει τα δικά τους άπλυτα, να μην τους αφήνει ρούπι. Να έχει μόνο αυτό να ασχοληθεί, έτσι. Μόνο αυτό. Είναι κανένα δύο. Είναι δύο παίχτες, αλλά θέλει όμως και κάποιον τεχνοκράτη, δηλαδή που να γνωρίζει πολύ καλά τα αντικείμενα, ώστε να σοφεύουν εκεί που πρέπει. Έχω πει. Αυτούς που έχω στο μυαλό μου, τους έχω πει. Που ναι, το παίχτης που ξέρει καλά το τι σημαίνει. Δεν μιλάω για παίχτη. Δεν μιλάω για παίκτες, μιλάω για δημοσιογράφους, μιλάω για ανθρώπους. Ναι, ναι, είναι δύο δημοσιογράφοι που θα μπορούσαν να μιλήσουν, ναι, ναι, όπως όχι, πρέπει. Όχι παίκτες. Α, λες εσύ για πρώην παίκτες, για παλέμαχους. Τι. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, ναι, okay, ναι. Εντάξει, δεν το προσδιορίζουμε, δεν βάζουμε ταμπέλα σε αυτό. Τέλος πάντων, γνωρίζουν οι άνθρωποι που είναι εκεί, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Εμείς απόψεις λέμε, ούτε τους επιβάλλουμε, ούτε βγαίνουμε στην πρώτη στραβή να αποκαθιλώσουμε, ούτε ρίχνουμε ευθύνες σε αυτούς που είναι, κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Απλά λέμε ότι ίσως υπάρχει εκεί έλλειμμα. Να σου πω κάτι. Ναι. Σε αυτό το θέμα δεν μπορεί όλοι να είναι με πυράβλους και εσύ με σφεντώνες. Δυστυχώς πρέπει να γίνει και αυτό. Δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να έχεις και αυτό για να πας καλά. Ήθελα να πω δύο τελευταία πράγματα. Ναι. Αγαπήσε τον ΠΑΟΚ. Στηρίξτε τον ΠΑΟΚ τώρα στα δύσκολα. Όταν είναι για να βγούμε σέλφι με τον ταμπλούχο, όλοι τρέχουν. Τώρα που είναι τα δύσκολα. Ακριβώς. Το λέμε κάθε μέρα. Αυτό που αγαπάω και λατρεύω, το στηρίζω όχι στα πανηγύρια και στα έργα. Πάντα. Στη δύσκολη στιγμή νιώθω περισσότερο αγάπη γι' αυτό. Όταν περνάει δύσκολα. Χωρίς να σημαίνει, το ξαναλέω, χωρίς να σημαίνει ότι έγιναν όλα τέλεια. Ότι αθωώνουμε τα λάθη ή οτιδήποτε. Όχι. Ξέρουμε πολύ εμένα καλά. Μου άρεσε που αποκλειστήκαμε, εντάξει. Φυσικά, και εγώ τρελάθηκα. Και εγώ δεν ήθελα να κάνω κάποια πράγματα, αλλά τα έκανα όμως. Φιλιά, φιλιά Μανόλο! Κωστή, μόνο χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να σε καλά. Να σε καλά. Και εσύ να είσαι ευτυχισμένη και να την καμαρώσει. Ευχαριστώ. Και το μικρό. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Με παπούτσια σκονισμένα από το χωματόδρομο. Εκουράστηκα για σένα όλο ποδαρόδρομο. Παιδιά, αφήστε με λίγο γιατί είναι νόμπελ αυτά λογοτεχνικά. Έρχομαι. Μόνο για χατήρι σου. Τράβα λίγο την κουρτίνα από το παραθύρι σου. Να πάρει λίγο μάτι. Τα έκο, θεωρώ ότι το βάθος αυτό ούτε ο Κουστό δεν μπορεί να το παλέψει. Ακούστε λίγο το κλαρίνο που είναι σαν να παίζουν 7 κλαρίνα, είναι ένας. Μουσκεμένο στον υδρότα. Εδώ βγαίνει η Βαρβατήλα. Άνοιξε μου σαν και πρώτα. Φοβάται το σκοτάδι, Ντεμέκ. Δηλαδή μην με αφήνεις έξω στο σκοτάδι. Είμαι μουσκεμένο στον υδρότα, παίζει Βαρβατήλα, παίζει. Έρχομαι. Από την Αθήνα! Τι! Και σας παρακαλώ πολύ, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Δώστε βάση στο βάθος, αλλά κυρίως στο μανταλάκι στη μύτη. Ακούστε λίγο. Μόνο για χατήρι σου. Έρχομαι την Αθήνα. Μόνο για χατήρι. Με παπούτσια σκονισμένα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτό το mainstream, το οποίο βρίσκεται νούμερο 1 52 εβδομάδες στα charts, όχι στα charts. Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα. Να πω μπαμπαμ, λαδόκολα από το κορδελιό στο χαρμάνκιο. Δεν θα φάτε τέτοια παντσέτα ονειρεμένη πουθενά. Χρόνια τώρα απέναντι ακριβώς από το Μασούτι, με φανταστικά, φανταστικά εδέσματα, με υπέροχα γλυκά, καταπληκτικά πράγματα από τη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, απέναντι από το Μασούτι όπως είπα, και 705-750 τηλιβεριά σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο. Το γκρέμισε και το ξανάχισε από την αρχή ο Δημήτρης. Όταν πάτε θα με θυμηθείτε. Στη Λαδόκολα από το Κορδελιό, στο Χαρμάνκιο, η παντοτινός χορηγός. Φυσικά Τέντα Home, 35 χρόνια τεντάδες, ξέρουν μπαμπάς και γιος. Ο Κυριώργος έθεσε τις βάσεις, έδωσε τις αρχές και η οικογένεια συνεχίζει, ο Γιάννης ο γιος συνεχίζει. 430-011 για ανατολικά, 682-369 για δυτικά, Πολύχνη και όλα τα περίχωρα εκεί. Και βέβαια στη Χαλκιδική, κορυφαίοι
στις τέντες. Βάλτε και αντιενεμική ζελατίνα, κερδίστε το μπαλκόνι σας τώρα γιατί είναι σημαντικό για το φθινόπωρο που μπαίνει, για το χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια Climart κλιματισμός 9-17-46, Κώστας και ο Σες, Daikin και όχι μόνο, άρχοντας στον κλιματισμό, ξέρει όσο κανένας άλλος τι πρέπει να κάνει. Καταστροφή λέει στις Μπαχάμες. Εικόνες απόλυτης καταστροφής. Η φύση εκδικείται. Πάμε, πάμε, πάμε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε στις γραμμές. 23-10, μην παίρνετε 23, το σηκώνει κανένας. 23-10-287-888. Φίλε, με τέτοιο βάθος νιώθω ότι όχι δεν πατώνω. Ότι πρέπει να πάρω μπουκάλες και μάσκα, φίλε, βατραχοπέδιλο. Δεν το νιώθω, ένα πνίξιμο αυτό. Ότι... δεν πατώνω. Ή όπως έχει πει κάποιος παλιός προπονητής. Τι έγινε, άσε λέει, ήπια θάλασσα. Μου είχε πει. Τι ήπια θάλασσα. Πώς είναι όταν πνίγεσαι, ρε παιδί μου. Άμα πιεις θάλασσα, τέλος, το χάνεις. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας. Έλα, Κωνσταντίνο. Καλώς τον Κωνσταντίνο που βγαίνει μετά από αυτό το πραγματικά υπέροχο τραγούδι, πιστεύω. Λοιπόν, καταρχάς να πω ζωμό σου. Αγόρι μου. Πρόσεξε να δεις. Έτσι. Έχεις κάνει τον καρά, την πίτσα, το σερμπές, ποιος ήταν αυτός τώρα ο κύριος να πούμε. Είμαι σίγουρος, καιρό ρε Γκάλαχερ να βάλει τα παιδιά, θα το πεις στο τραγούδι. Ε, καλά, δεν εννοείται φίλε, δεν έχουμε τέτοια. Έχεις τέτοιο ρεπερτόριο ρε φίλε, πότε θα σε απολαύσουμε ρε φίλε, πότε θα σε απολαύσουμε. Πιστεύω φίλε, ποτέ. Να σε απολαύσουμε, να κάτσουμε, να σε ακούσουμε, να φύγουμε ταξίδια, να σε ακούμε, να χορεύουμε ρε αδερφέ. Όταν βρεθεί ένα μαγαζί, όταν θα βρεθεί ένας ωραίος χώρος. Άχου Νικό! Η Άπονα, λοιπόν, σαμουράι που σφάζει την κοιλιά του, που κάνει γατί στο σούσι να κόβει τον καρχαρία και έχει τρελαθεί με κοζίνα. Ο Ρόνι φίλε, πολύ παλιός, φίλος, χρόνια ο Γκάλαχερ. Ο Ρόνι ο Γκάλαχερ. Ρόνι ο Γκάλαχερ είναι αδυναμία μας. Μαζί πηγαίναμε στην Τούμπα φίλε, παιδιά. Ε, βέβαια, τι. Είναι παίζαμε στα Τσικόνα, να πούμε τότε στον... Σίγουρα έχει να σου πει ιστορία που ήμασταν μαζί τότε στα Τσικό. Και ο Σάνων είδε εμένα, είδε και τον Κούδα και προτίμησε τον Κούδα γιατί εγώ ήμουν αλήτης και έκανα κακή ζωή και είχα μπλέξει με τσιγκόμενες και αντιμίλησα και τέτοια. Φίλε, δεν υπάρχει στάνταρ μια τέτοια ιστορία, να ξέρεις. Την είπε την ιστορία, αλλά δεν τα λέω. Λοιπόν, Κωστάκη. Φιλιά στο Ρόνι Γκάλαχερ, ευχαριστούμε για το σινιάλο. Α, μπράβο. Ζει βασικά, μην κάνω μαλαβίπι. Έχει πεθάνει. Το 95 μου λέει ο γνώστης απέναντι η κινητή εγκυκλοπαίδεια. Που άμα το ρωτήσω τώρα φίλε baking powder βάζω στο κέικ πριν φουσκώσει παιδά μου πει τάδε βαθμούς, τάδε. Ο άνθρωπος. Για όλες τις χρήσεις δεν υπάρχει. Ακριβώς, τι βάζω να πούμε. Τέλος πάντων. Κωστέ, ναι. Κάτσε να πούμε το σοβαρό. Ναι, το σε πούμε. Πήρα σήμερα περισσότερο να σε πω κι εγώ τα χρόνια πολλά, να χαίρεσαι το κοριτσάκι σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι αδερφέ υγεία το κυριότερο και φώτιση. Αυτό. Και φώτισε όλα τα παιδιά και, το δικό σου. Υπομονή για την τσίπα. Σε παραδέχομαι πουλάκι μου το πώς διαχειρίζεσαι τον αδερφό σου, την υπομονή σου, μια μικρή ηρωίδα η καημένη. Έτσι ακριβώς γιατί τα γόρια είναι, είναι μυστήρια να πούμε, να βλέπω και από το βαγγελάκι μας. Είναι άστα. Άστο, άστο φίλε, φτιάχνει. Τι να κάνω, με ζωερά είναι. Απλά σου λέω ένα σκηνικό. Φτιάχνει το puzzle. Γιατί έχει τρέλα με τα puzzle. Και έχει τελειώσει το παζλ, φίλε, είναι στο παραπέντε. Τον βλέπω, έρχεται γύρω-γύρω. Πστ, του λέω, μην πλησιάζεις. Γιατί, μπαμπά, να ζω. Να ζω λίγο, να ζω λίγο. Πρόσεξε καλά. Μην πλησιάζεις εκεί. Τι σου είπα. Ένα δευτερόλεπτο, χτυπάει το κινητό. Έχω γυρίσει. Θα σε πάρω εγώ. Έχει ανεβεί. Γκρακ, τα έχει κάνει έτσι. Ανεμόμυλος. Μάχη μετά. Η μάχη στο Βαλτέτσι, φίλε, το χάνει τη γραβιά. Ρε μπαγάσα, ρε μπελαλή, ρε τζαναμπέτη, γιατί. Τι, δεν μιλάμε να πούμε εδώ πήρε νεροπίστολο και κυνηγάει τον παυλάρα του σκύλου συνέχεια. Άστο σκυλίε. Άστο το σκυλίε να εδώ είναι. Εντάξει. Αγόρια είναι. Είναι, λοιπόν, κοίταξε, είναι η διαφορά 6 χρόνια που έχουν τα δύο παιδιά μεταξύ του. Που ναι, εξηγούμε, εσύ είσαι μεγάλη τώρα που και αυτά και τέτοια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, ναι. Πώς θα. Ναι. Και τα 700 χιλιάρικα που κάναμε τζίρο, ας πούμε, μπορούσαν και πιο πολλά να είναι, αλλά φυσικά. Τώρα έτυχε που αποκλειστήκαν. Ε, δεν είναι, πειράζει όμως. Είναι μήνυμα, μεγάλο, φίλε. Είναι αρχή, είναι μήνυμα, μεγάλο μήνυμα. Μήνυμα. Αν δεν μας στείλετε εσείς μια φορά, εμείς δεν σας στέλνουμε 10 τελείως. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Είναι ένα αυτό μήνυμα αυτό. Αν το πρώτο μάτς με τη Σλόβαν είχε λήξει 0-3, θα ήταν πάνω από ένα εκατομμύριο. Να δεν το ξέρεις. Η ψυχολογία σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο και αν αγαπάμε, παίζει καθοριστικό ρόλο, Κώστα.
σε, αυτά, σε αυτού του είδους τα okay, πράγματα. Δεν είναι, έτσι. Όλοι μας, να το ξέρεις. Με βαριά καρδιά το κάνω. Αν και δεν θα έπρεπε να επηρεάζομαι από ένα αποτέλεσμα. Αγαπάω, έτσι, αγαπάω. Ακριβώς. Στηρίζω σε αυτό τον πόλεμο. Αυτό που τόσα χρόνια λέω. Ναι, έχω τη δυνατότητα με έναν καφέ που θα έπινα να δώσω απαντήσεις. Το κάνω φιλά, ασχέτως αν έχασα, αν θα κερδίσω. Μην ξεχνάμε, πριν μερικά χρόνια μας βαρούσαν την πλάτη και λέγανε ο κόσμος ο Πάου. Δικαιούται καλύτερα πράγματα. Τότε που στέλναν σπανάθες, παπάδες. Ναι, 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 ναι. Τώρα που τα πήρε, τώρα είμαστε εχθροί, κατάλαβες. Τώρα που τα πήρε ο κόσμος του Πάου, τι έγινε. Να πω και κάτι, Κωνσταντίνε μου. Να... Μην το ξεχάσω. Όλο και καλύτερη η μετάδοση. Όλο και πιο, όλο και πιο σωστή. Και τα παιδιά που ασχολούνται, έτσι μιλάω για τον Βασιλόπουλο, ναι, για τον Γκόλκα, ναι, ναι, για τον Κουβεντίδη, για τον Πετροτό, για τον Τζορμπατζόγλου, όλα τα παιδιά, για τον Σουντουλίδη, μην ξεχάσουν κάποιον, όλοι, στη περιγραφή ο Σπυρόπουλος, αυτή είναι η διαφορά μας με αυτούς κάτω. Βάζουν να σκούζουν οι δικοί τους. Εμείς βάλαμε έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά κορυφαίο στην περιγραφή και να είστε βέβαιοι ότι ακόμα και στο ΠΑΟΚ TV, αν δει κάτι που είναι, που δεν θα μας αρέσει, θα το πει. Ότι παίρνει ένα πέναλτι ο ΠΑΟΚ που δεν είναι, ο Σπυρόπουλος θα το πει, φίλε. Θέλουμε αυτή είναι η διαφορά μας με το επίπεδό μας. Έτσι, αυτή είναι. Κωστάκη, σε χαιρετώ να μιλήσουν και τα άλλα παιδιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ και εσύ, παιδιά και εγγόνια. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ό, τι γίνεται, μάχη με τον αέρα, με τους ανέμους. Αυτά, τι. Θοδωρής, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Θοδωρή. Έλα, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Θοδωρή. Θοδωρή, σε ακούμε πολύ στο βάθος, αν έχεις καλώδιο βγάλτο. Έχω τρία σοβαρά θέματα να συζητήσω. Τώρα, ναι, πάμε. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι με την τοποθέτηση του ΒΑΡ φάνηκε καθαρά ποιος κάνει κουμάντο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι. ΜΑΡ, εγώ δεν θα το λέω. Εμείς το λέμε ΜΑΡ. Εμείς το βαφτίσαμε ΜΑΡ, όχι ΒΑΡ. ΜΑΡ. ΜΑΡ και ΠΑΡ και ΣΑΡ και όπως θες να πεις. Η ΜΑΡ και η ΣΑΡ. Ναι, η ΜΑΡ και η ΣΑΡ. Τώρα πάμε στα πιο σοβαρά. Δεύτερο, ναι, πρέπει να κάνεις μια κομπή μια μέρα να μας πεις πού βρίσκεις τόσο κέφι μου, αδερφέ μου. Με το σκονόμαστε μια τσίμπλα σαν φράχτη στο μάτι. Εσύ από τις 8 η ώρα βάζεις κλαρίνα. Το βρίσκεις τόσο κέφι μου. Δεν το ψάχνουμε. 8 τα ακούτε εσύ. Εγώ τα έχω βάλει από τις 7, φίλε, για να πάρω μπρος. Ναι, το ξέρω. Όταν κάνουμε με το αυτοκίνητο κανένα βιντεάκι, από νωρίς, φίλε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, και τρίτο, να μην κρατάω τις γραμμές σου, έχω κουιζάρα μεγάλη. Έλα, γουστάρω. Πάμε, 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 θέλω, θέλω. Λοιπόν, quiz. Πόσα είδη ψαριών λέει ο Κωστής Τσατσαρός διαφήμιση για το Αιγαίο. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Δεν το έχω πόσα σκεφτεί. Είδη ψαριών. Δεν ξέρω. Όποιος το βρει να του δώσει τρεις τροκασέλες και κουτουμούρες. Θέλω να πω ότι στο σποτ βγήκε μονοκοπανιά, μονορούφι. Δεν είναι μονταρισμένο. Δηλαδή με μια ανάσα είπα όλα αυτά. Άλλο να πεις. Με ρώτησε η κόρη μου, μπαμπά, πόσα από αυτά έχεις φάει. Θοδωρή μου. Όσα, πες όσα πάλι σου έχει καταστρέψει ο Θανασάκης. Α, αυτό φίλε. Αυτό. Αυτό. Θέλω να πω κάτι για το κέφι το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους, τους αδερφούς, τα ζουμουσάκια, που μέσα στη στενοχώρια τους για τον αποκλεισμό ή για ένα στραβό μάτς, σκέφτονται και εμένα, αδερφέ, τι θα πεις αύριο. Αδερφέ, πώς θα πας. Αδερφέ, σε σκέφτομαι και εσένα. Έτσι. Τους ευχαριστώ που σκέφτονται μέσα στην αγόρια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Έτσι, μα, μία, φίλε, πότε φίλα, πότε φίλα που λέμε. Είμαστε όπως σε μια οικογένεια. Δεν μπορεί να έχει μόνο χαρές. Πάνω απ' όλα. Μας ενώνουν και αυτά τα πράγματα. Είμαστε οικογένεια, αυτό, είμαστε ενωμένοι, είμαστε δυνατοί. Αυτό. Δεν φοβόμαστε κανένα, αυτό, θα τα ξεπεράσουμε αυτό όλα. Και δεν μιλάω μόνο για την οικογένεια της δικής μας εκπομπής, η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Μην ανοίγετε την πόρτα στο σπίτι μας, να μπει ο καθένας, να μας κουνάει το χέρι, να μας μαγαρίζει τον ιερό χώρο του σπιτιού μας. Ξέρουμε τι λάθη γίνανε, μόνοι μας θα τα διορθώσουμε, ναι, θα φαγωθούμε, θα κριτικάρουμε, αλλά μην αφήνουμε τον καθένα να μπαίνει μέσα στο δεν σπίτι. Δεν πάει πολύ καιρός που τους βρίζανε στην Αθήνα και τους λέγανε καραπαπά και έτσι και αλλιώς και συντροπή του Ολυμπιακού και κάνεις και ράζεις και συγχοντρέμα. Ακριβώς. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε πάλι τώρα, δεν πάει. Πάλι. Τρεις μήνες πάνε. Μ' αρέσουν οι αναρτήσεις σου πάντα, να ξέρεις. Ανδρούτσε, μ' αρέσουν οι αναρτήσεις σου. Αυτό έχω να πω. Άσε καλά, φίλε. Σε φιλώ, σε φιλώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αθλητέα στο κέντρο, είμαι γάμος του Λέοντος Σοφού. Αμάω το βράδυ. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί, έλα. Τι κάνεις, μικρέ. Τι είναι αυτός ο ήχος, μιλάς μέσα από κοχύλι, μέσα από κέλυφος, από σαλιγκάρι. Μιλάω από Bluetooth, γιατί οδηγάω. Ω, φίλε.
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν δεν παίζει σωστή μουσική. Δεν ακούω μουσική σωστή. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Εκτός ότι μας έχεις πάρει τα αυτιά. Λεωνίδα, είσαι εσύ, καταλαβαίνω καλά. Όπω φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το τηλεφώνημα, να ξέρεις. Πρέπει να βγάλεις. Βγάλ το καλώδιο να μας πεις δυο κουβέντες κανονικά. Το Bluetooth. Δευτερόλεπτο. Κάνε μια αποσύνδα. Τον μπλε δόντι. Γιατί. Δευτερόλεπτο. Αλλοιώνεται. Θα κρατήσω το μικρέ. Τώρα μ' ακούς. Τώρα σε κάνει πρώτα ο καμπανιακός. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Έλα τα αγόρι μου. Λοιπόν, μπαίνει στο ταξί ο κύριος Χάρης. Ναι. Και πάμε αεροδρόμιο. Ναι. Το κατεβάζω το κάλεσμα, τραβάω πίσω, ανεβάζω, βάζω θερμοκρασίες όλα να εντάξει. Λέω να βάλω κάτι στο ραδιάκι, θέλετε να ακούσετε. Με λέει, παίζει λέει το πρωί, ρε, ένας τρελός, λέει, είναι ωραίος, λέει, βάζει τραγούδια, κάνει αυτά. Λέω, περίμενε μισό λεπτάκι, θα σε φτιάξω, βέβαια, μεγάλη αιτία. Τσακ, είσαι πανελλαδικά γνωστό. Α, εγώ νόμιζα εννοούσε το ραγκάτσι γι' αυτό. Μήπως θέλει να φτιάξει φανέλα και να βάζει υπογραφές. Έλα ρε φίλε τώρα, έλα, σε παρακαλώ φίλε, σε παρακαλώ, άσε τώρα. Έχουμε στεναχώριες, έχουμε ζορίσματα αυτή την εποχή. Δεν είμαστε για αυτόγραφα. Κάτι γιορτές σήμερα, τι γίνεται, ποιος γιορτάζει το νεκταράκι. Έχει το νεκταράκι. Το νεκταράκι γίνεται σήμερα 10 χρονών. 4. Α, 4 Σεπτεμβρίου του 9 ήρθε να πούμε στον κόσμο. 10 χρόνια. Μπράβο, μπράβο, άντε να είναι γερή, να τη χαίρεσαι. Εντάξει, και εσύ, λοιπόν, και εσύ, το κοριτσάκι σου. Θέλω να ακούσω λίγο μουσικό, αλλά θέλω να ακούσω λίγο μουσικό. Εγώ άμα σε φέρω τη δικιά μου στο στούντιο, θα τα ρημάξει όλα. Βεβαίως, βεβαίως, εδώ. Αναμόμιλος. Πες τι θες να ακούσεις, πέντε, κάνε την παραγγελιά σου, αγόρι μου. Μάκη Μπέγκο, θέλω να ακούσω solo, σκέτο, δύο λεπτά σκέτο, σκέτο. Τώρα πριν φτάσεις στο αεροδρόμιο. Μάκης Μπέγκος, συντέλεια. Την τέλεια, ναι, αυτό. Γεια σου, Λεωνίδα! Γεια σου, Λεόν! Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ναι, καλημέρα σας. Μη σοκάρεστε που λέμε για τα ονόματα των άλλων. Ξέρετε ότι υπάρχουν. Δηλαδή, αυτό πραγματικά προέρχονται μηνύματα αμέσως. Είσαι τρελός και τι δεν ξέρετε, δηλαδή. Ποιοι κάνουν απέναντί μας εκπομπή, πόσα χρόνια, δηλαδή τώρα. Μας ακούτε επειδή δεν ξέρουν ότι υπάρχουν οι άλλοι. Να, δηλαδή, τι λέει, ούτε είμαστε σκοτωμένοι με αυτούς. Δηλαδή. Ναι, καλημέρα! Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλώς το φιλάρετο! Καλώς το φιλάρετο. Κωνσταντίνε, ναι. Η ευχή της γιαγιάς μου ήταν δυνατό και καλοφωτισμένο. Οι γιαγιάδες ξέρανε, φίλε, από ευχές. Έτσι. Είχανε την ανάγκη πάντα να, ξέρεις, εκείνες τις εποχές να πρέπει να είναι δυνατό ένα παιδί. Δύο γιατί... πράγματα θυμάμαι από τις γιαγιάδες μου. Τη μία δεν τη γνώρισα, από την άλλη. Ένα, οι ευχές της, πραγματικά, και δεύτερον, εκείνο το βάζω με το γλυκό κεράσι σε ένα ντουλάπι το οποίο ήταν πάντα ψηλά και είχε μέσα και τις καραμέλες, τα ματζούνια, τις μερέντες αυτά, τα μπουσκοτολούκουμα και εκείνο το βάζω με το γλυκό κεράσι που ως, πραγματικά ως εκθαύματος, όταν εγώ βρισκόμουν στο χωριό, έπεφτε η στάθμη μαθηματικά κάθε μέρα με ραγδαίο τρόπο. Γιατί ήταν ψηλά όμως. Ψηλά γιατί με τα χαμηλά, φίλε, σε μια μέρα το καθάριζα. Με το κουτάλι της σούπας το κεράσι. Έτσι. Έλα αγοράκι μου, έλα φιλαρέτε μου, για πες. Να σου πω λοιπόν ότι για μένα οι πολλοί θα πρέπει να αλλάξουν και όχι ο ένας. Γιατί όμως. Αναφέρεσαι στο σύστημα της ομάδας. Αναφέρομαι, ναι. Αναφέρομαι στην αλλαγή που πάει να γίνει. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό που λες, μου επιτρέπεις. Πότε? Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τι περιθώριο δίνεις, περιθώριο καταρχήν, ή πιστεύεις μέχρι ότι... Μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, το πολύ. Δηλαδή, τέλειο Οκτωβρίου, να σου δώσω καταλάβεις. Όσο περιθώριο δώσαμε και στον Λουτσέσκου. Ναι. Και επειδή τώρα υπάρχει και το 15ήμερο που μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό, αν και θα λείπουν οι διεθνείς. Ναι, μάλιστα. Να σου πω όμως γιατί. Γιατί ή θέλουμε να φτιαχτεί μια ευρωπαϊκή ομάδα ή μπορούμε να κάνουμε μια την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε, γιατί αυτοί οι παίκτες έχουν μάθει κάτι και είναι σαν να τους χαλάς την ησυχία τους. Το βασικό που έχουν μάθει και πρέπει να μην ξεχνούν είναι έχουν μάθει να μην χάνουν. Αυτό είναι το πρώτο και τα σκεπάζει όλα. Πώς λέμε τα τέσσερα γράμματα πάνω απ' όλα? Πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει το αρνούμε να χάσω. Το ποιο αλλά σύστημα... Αλλά τα κενά που δημιουργούνται και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουμε είναι επειδή ακόμα
δεν έχουμε τα πατήματα και τον Φυσικά. Τρόπο αλληλοκάλυψης. Μα είπε, οι παίκτες πολλές φορές πάνε και παίζουν αυτό που ήξεραν, που ήταν τρία Ακριβώς. χρόνια. Ναι. Ακριβώς. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Ή θα το δεχτούμε με κάποιο ρίσκο φυσικά, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μεταβατική περίοδος. Όταν αλλάζεις κάτι, ο κίνδυνος να έχεις κάποιες αποτυχίες φυσικά. Είναι δεδομένο. Φυσικά. Ή θα το αλλάξουμε για να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε, ή θα παραμείνουμε σε αυτό και όσο πάει και άμα πάει και όταν τελειώσει μετά δεν θα είμαστε στον αέρα. Φιλάρετε δηλαδή, μου. Ναι, ναι, ολοκλήρωσα, μη σε διακόψω, ναι. Απλά θέλω να πω ότι η αλλαγή είναι και από κατά έναν τρόπο υποχρεωτική. Όποια επιχείρηση προσπαθήσει να μείνει σε ένα μοτίβο μόνο, επειδή είναι πετυχημένο, αυτό σιγά σιγά θα φθήνει. Είναι η πορεία του. Ή θα κάνεις μια νέα κίνηση, έστω με κάποιο κόστος στην αρχή, γιατί ο άλλος γνωρίζει αυτό που ξέρει. Όμως το καινούριο θα έχει τα φόντα να πάει πιο ψηλά, ακόμα πιο ψηλά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Η μία πλευρά λέει το εξής, ότι δεν μου αρέσει να πηγαίνω στην πεπατημένη, να εφησυχάζω με ένα σύστημα, αυτό μόνο και τίποτε άλλο, γιατί είμαι μια ομάδα που θέλω να παίξω πιο ωραίο ποδόσφαιρο, πιο επιθετικό, διαφορετικό, κυριαρχίας, πρωτοβουλίας. Έτσι, λέει η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει, μπορώ να το παίξω αυτό. Αν δεν μπορώ, ναι, αν δω ότι δυσκολεύομαι όμως, πότε τελειώνει η περίοδος που θα δω αν μπορώ. Εκτός και αν πούμε ότι ό,τι και να γίνει, μπορεί να πει, εγώ δεν γυρίζω στο άλλο. Θα παίξω αυτό, οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Έτσι. Ναι. Είμαστε Εμένα σε αυτή τη φάση τώρα όμως. Και βέβαια ξέρεις ότι πάντοτε αυτά τα θέματα τα καθορίζουν τα αποτελέσματα. Αν του Τσούμπα Ακπομ η κόντρα είχε μπει και είχε γίνει 4-2, θα είχαμε τελείως άλλες συζητήσεις. Διότι αυτοί που λένε ότι είναι υπέρ του νέου συστήματος, ξέρεις τι λένε φίλε, στον Άγιαξ πώς έπαιξα. Έτσι δεν έπαιξα. Έτσι δεν τον έκανα κουδούνια τον Άγιαξ. Γιατί βιαζόμαστε. Και υπάρχει και αυτή η άποψη που πρέπει να την εστερνιστούμε μέχρι ενός σημείου. Αυτό όμως που μπορώ να καταλάβω ότι κάποιοι χάνουν την βολή τους. Ίσως είναι αναγκασμένα κάποια άτομα να πρέπει να τρέξουν περισσότερο, να μην κοιτάνε την μπάλα, να κάθονται και να την κοιτάνε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Αλλά ουσιαστικά να υπάρχει κίνηση, συνεχή κίνηση. Πρέπει Αυτό και οι παίκτες... είναι μια ανάγκη ευρωπαϊκή. Φιλάρετε Δεν είναι μου. Επειδή θέλουμε να τους χαλάσουμε τη βολή. Τώρα, ή θα το κάνουμε για να γίνουμε ομάδα ευρωπαϊκή ή δεν θα το κάνουμε. Το σύστημα του Λουτσέσκου... Γεια σου φιλάρετε μου. Το σύστημα του Λουτσέσκου ήταν πιο... να το πούμε πιο τακτοποιημένο, λιγότερο ρίσκο, πιο σεταρισμένο, πιο, πώς να το πω ρε παιδί μου, πιο ασφαλές. Αυτός θέλει να παίξει άλλο, θέλει να παίξει πρωτοβουλία, θέλει να παίξει μπάλα πιο γρήγορα, είναι διαφορετικά πράγματα. Θα δούμε πώς, πότε και με ποιο τρόπο θα το αφομοιώσουν οι παίκτες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, βάζω τη συγκεκριμένη λέξη, όλα τα γράμματα κεφαλαία, υποχρεωμένοι να στηρίξουν τον προπονητή τους, πεθαίνοντας μέσα στο γήπεδο. Το οφείλουν στον προπονητή, το οφείλουν στον πρόεδρό τους, το οφείλουν στον κόσμο τους, το οφείλουν στον εαυτό τους. Δεν έχει δεν μπορώ. Θα λιώσεις και αν δούμε, ρε παιδί μου, ότι όντως δεν μπορείτε, τότε. Αλλά όχι με την πρώτη, εμείς παίζαμε άλλο. Όχι, πρέπει να προσέξουν όσο μπορούν αυτά που τους λέει και να κοιτάξουν να αφομοιώσουν. Πάμε στην τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Έλα, good morning σας. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Λοιπόν, σαν ψέμα μου φαίνεται που ήρθες από εδώ, φίλε. Αλήθεια στο λέω. Αλήθεια. Να σου πω χρόνια πολλά για τη μικρή σου από έναν ηλικιωμένο μπαμπά. Σε παλιώσει. Κάθε λεπτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Και να σου μείνουν τατουάζ μυαλού. Πω, φίλε. Ωραία πράγματα αυτά, μου λες. Αυτά που ζεις με τα παιδιά. Ωραία πράγματα μου λες. Μετά που είπες ότι οι ποδοσφαιριστές στο στάδιο δεν πεθαίνουν, ψοφάν. Εντάξει. Okay. Και για να μην σε καθυστερώ για το διάλειμμα, αυτό που θυμάμαι από τη γιαγιά μου δεν είναι οι μερέντες και τα, γιατί εγώ στη γιαγιά δεν πήγαινα επίσκεψη, ζούσα στη γιαγιά τότε. Ζούσες, έτσι. Θυμάμαι τη βέργα πίσω από την πόρτα. Έτσι, τα δυο σου χέρια. Η γιαγιά ήταν γρήγορη, γιατί το πλεονέκτημα σχέση με τη μάνα, η οποία ήταν πιο ταχύτατη βέβαια,
Οι γιαγιάδες συνήθως δεν είχαν ταχύτητα. Τι σύστημα παίζανε. Ήταν νέα το ότι η γιαγιά δεν ήταν τόσο, και εγώ μικρός ήμουν, να καταλάβεις τι καλό παιδί ήμουν κι εγώ. Έσουν ο μπουμπουκάκι, λε μπουμπουκ. Και όταν ήξερα ότι θα παίξει βέργα, πήγαινα την έσπαγα, την πέταγα, και όταν έψαχνα να βρει τη βέργα, η γιαγιά μετά πήγαινα και την έκοβα μία και την έδινα και το γλίτωνα. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, ζουμουσού αδερφέ μου. Φιλιά στη Φραγκφούρτη. Φιλιά στη Φραγκφούρτη τα παιδιά. Στο Ανόβερο που ξέρω ότι ακούνε, στα παιδιά στο εξωτερικό, το Χρήστο τον Κολοβό, στην Αυστραλία, όλοι, στη Στοκχόλμη, όλοι έξω που είστε και ξέρουμε ότι είστε συνδεδεμένοι και ξέρουμε ότι είστε στη μεγάλη παρέα του Ζουμουσού. Οι εκπομπές ανεβαίνουν όλες στο zoomusu.gr, στο σαϊτάκι μας που η Χρύσα το φορτώνει κάθε μέρα με ειδησούλες και που είναι η δική μας γωνία στο διαδίκτυο για να έχετε την ευκαιρία να ακούτε την εκπομπή μονταρισμένη από διαφημίσεις, θέλω να σας πω. Και έχει την ευκαιρία να την ακούτε κάθε μέρα και εκεί ο Νικόλας ο Μανοκίδης, αδερφός και φίλος, φροντίζει να ανεβαίνει κάθε μέρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ, ανοιχτό και το μπλιμπλίκι μας, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Διακοπή έχει λόγω της εθνικής, Αντώνη. Δεν έχει αυτή η εβδομάδα. Δεν είναι αυτή η εβδομάδα το μάτς με τον Ατρόμητο. Γι' αυτό λέμε για διακοπή. Θα πάμε να παίξουμε την άλλη εβδομάδα. Έχει μία τετράδα φωτιά η ομάδα όταν επιστρέψει. Ελπίζουμε με αλλαγμένο πρόσωπο. Με πολύ περισσότερο καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αυτοματισμούς, με πίστη, με ξεκουρασμένοι παίκτες. Okay. Αυτό θα τα δει ο προπονητής. Αλλά έχουμε να πάμε. Ατρόμητο έξω, συμπολίτη μέσα, ΑΕΚ έξω, Τρίπολη έξω, ΑΕΚ έξω, Τρίπολη έξω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι μια τετράδα δύσκολη. Η Εθνική Φιλανδία νομίζω το Σάββατο, στη Φιλανδία με το Σάββατο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και για το Γιαννούλη, όταν ανταμείβονται οι κόποι των παιδιών που δίνουν τα πάντα και είναι από την ομάδα μας. Ένα λόγο παραπάνω το χαιρόμαστε και για το Γιαννούλη, εννοείται για το Λιμνιό, γιατί και αυτός άρπαξε την ευκαιρία. Βλέποντας τον Ζαμπά να σέρνει το κορμί του μέσα στο γήπεδο και να μην είναι αυτός που πρέπει, εννοείται. Έτσι, πήρε την ευκαιρία του και τουλάχιστον έβγαλε πάθος σε αυτά τα μάτς. Έβγαλε πάθος. Όσο για τον Ζαμπά, ξέρουμε το ταλέντο του. Όμως, πάρα πολλούς ταλαντούχους είδαμε να πηγαίνουν στον Γκεάδα επειδή μυαλό δεν είχαν. Επειδή νόμισαν ότι έγιναν ο Ροναλντίνιο, ας πούμε, ξαφνικά. Ή νιώθουν ότι είναι μικρό μέγεθος ο ΠΑΟΚ για το τεράστιο ταλέντο τους. Τους έφαγε το μαύρο φίδι. Δεν ξέρω αν είναι ανακόντα, αν είναι οχιά, δημούτσουνι ή διτσούτσουνι, δεν με ενδιαφέρει τι είναι, αλλά τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι αυτούς που ψηλωθήκανε, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα στην καριέρα τους. Με δυο καλά μάτς δεν έγινε κανένας βεντέτα, φίλε. Επίσης με δυο καλά μάτς που έκανες, δεν θυμάμαι ποτέ την τελευταία φορά. Πιθανό να ήταν με την Πάτε Μπορίσοβ εκτός έδρας. Τελευταία φορά, γιατί και πέρσι το δεύτερο γύρο δεν υπήρχε Ζαμπά. Το θυμίζω, έτσι. Αν λοιπόν νιώθεις ότι σου κάνει χάρη η ομάδα που σε έχει ή είσαι τόσο ανώτερος από τους άλλους και δεν μπαίνεις στο πνεύμα της ομάδας, τότε όχι πρόταση δεν θα έρθει, όχι 10 και 12 εκατομμύρια, όχι η Βέρντερ δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει να σε δει, φίλε, ούτε ομάδα από Σουμπούτιο να σε πάρει. Αυτά. Πάμε. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα σε όλα τα Ζουμουσάκια. Καλώς το Θουβού. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κωστή, πραγματικά και εγώ χαίρομαι για τον Γιαννούλη και εσύ τι μου αρέσει περισσότερο. Τι. Ότι έχει φτάσει στον αίτητο πρωταθλητή και ταυλούχο Ελλάδος ΠΑΟΚ να παίζει βασικός και να αποτελεί μια σταθερά να έχει βάλει όλο τον κόσμο, να έχει βγει δύο φορές MVP, να έχει βάλει όλο τον κόσμο να λέει ότι αν γυρίσει ο Αντρέ μήπως είναι καλύτερα να πάει μπροστά. Όχι μήπως είναι καλύτερα, σας το λέω από τώρα. Εντάξει, ο Αντρέ όταν γυρίσει θα πάει να παίξει στη θέση του. Ναι, το λέω έτσι επειδή το έφερε η κουβέντα. Ναι, εγώ δεν το ξέρω, εγώ υποθέσεις κάνω. Και εγώ δεν έχω, δεν λέω ρεπορτάζ. Είναι η αίσθηση που έχω. Έχει φτάσει στο σημείο να λέει, να έχει κάνει όλο τον κόσμο τον προπονητή, δεν ξέρω ποιον άλλο, να λέει μήπως θα πάει ο Αντρέ μπροστά. Και φαίνεται
τόσο προσγειωμένος σε αντιδιαστολή, μάλλον με το Ζαμπά που έχει προσφέρει πολύ πιο λίγα, και έχει την αίσθηση ότι ζητάει περισσότερα. Ναι. Με τον τρόπο που βγαίνει από αλλαγή, που συμπεριφέρεται. Ναι. Εντάξει, δεν λέω, ο καθένας είναι, δεν είναι κάτι με πτώ αυτό, έτσι. Όχι, αλλά ούτε αποδομούμε και ρίχνουμε στα ανάθεμα στον Ζαμπά. Χτυπάμε καμπάνες. Πάνω σε αυτό που έλεγες. Ναι. Γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Στους 100 ποδοσφαιριστές που αξίζουν φαίνονται οι 5, οι 2, οι 3. Γιατί οι άλλοι 95 ξεγελιούνται, παρασύρονται κτλ. Είναι το γνωστό καλάμι. Ναι. Λοιπόν, προσοχή. Στο. Τώρα, επειδή και αν όχι οι ίδιοι παίχτες περιβάλλον των παιχτών ακούνε και εδώ και αλλού και τέλος πάντων και παίρνουν πληροφορίες. Έτσι είναι. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στους δικούς μας ποδοσφαιριστές ή στο περιβάλλον που ακούνε, ότι να προσπαθήσουν με κάθε ικμάδα του κορμιού και του πνεύματός τους να απορροφήσουν και να εφαρμόσουν αυτά που λέει ο Αμπέλ και να μην προσπαθήσουν να τον φάνε. Δεν ξέρω. Γιατί έχω την αίσθηση ότι σαν να βαριούνται μερικοί κάποιες φορές. Δεν ξέρω. Έχω, αυτή την αίσθηση παίρνω. Φαγώματα ανεπίτρεπτα. Τι να φάνε. Δεν ξέρω, ναι, λέω, ξέρω. Λέω ότι επειδή και εγώ το έχω ακούσει. Έτσι, ότι πάνε να φάνε. Τι να φάνε. Έχω ακούσει. Ο Ιβάν τους το ξεκαθάρισε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Αυτός είναι ο προπονητής. Τον πλήρωσε 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα τον ξοδέψει μέσα σε 15 μέρες έτσι. Φροντίστε, γιατί εσείς θα φύγετε, όχι ο προπονητής. Φροντίστε να εφαρμόσετε αυτά που λέει και όσον αφορά το Βέλγιο Φιλάρετος, το σύστημα Κωστή δεν έχει σχέση. Όσο το μπορούν και το εφαρμόζουν, το καταλαβαίνουν, θέλουν προπονητής και προσπαθούν και φτιάχνουν αυτά που θέλει. Δεν είναι αν μπορούν ή αν δεν μπορούν, αν θα βγει, αν θα βγει. Θα βγει. Απλά το θέμα είναι σε ποιο βαθμό. Σε ποιο βαθμό και σε πόσο καιρό. Είναι και αυτό. Και αυτό, έτσι. Ναι, βέβαια. Αλλά είναι δεν θα μπορείς να κοντράρεις τη Ρεάλ ή την Τότερα, θα μπορείς να κοντράρεις, ξέρω εγώ, τη Ριέκα ή τη Βασιλεία. Καταλαβες. Είναι σωστά, το επίπεδο σωστά, μετά σωστά. Που θα μπορείς να πας. Έγινε Θουβού! Ένα λεπτοτάκι. Ναι. Γρήγορα, πάμε. Ναι. Πάει ο μπαμπάς με τον γιο στο φαρμακείο να πάρουν κάτι φαρμακά. Βλέπει ο γιος τα προφυλακτικά. Ναι. Λέει, μπαμπά, τι είναι αυτά. Τώρα λέει, τι να τον πω. Λέει, αυτά αγόρι μου, λέει, είναι λίγα να κάνουν, λέει, σεξ, λέει, ξέρω εγώ. Πάει, παίρνει το πιτσιρικάς μια συσκευασία των τριών. Λέει, αυτά, γιατί είναι τρία. Τι να τον πει, λέει, αυτά είναι, λέει, για μαθητές λυκείου, λέει, ένα την Παρασκευή, ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Ναι. Παίρνει, πιο κάτω, παίρνει μια εξάδα. Αυτά, λέει, γιατί είναι έξι. Αυτά είναι, λέει, για φοιτητές, λέει, δυο την Παρασκευή. Δυο το Σάββατο, δυο την Κυριακή. Παίρνει ο δωδεκάδα. Αυτά μπαμπά τι είναι. Τα αγόρι μου είναι και στους παντρεμένους. Ένα το Γενάρη, ένα το Φλεβάρι. Γεια σου Δουβού. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Το λέμε προς όλο τον κόσμο. Η διάθεση, το πάθος, η τρέλα. Ακόμα και στις δύσκολες ή τις στενάχωρες μέρες. Όποιος χάνει την πίστη του, όποιος φυγομαχεί, όποιος απελπίζεται και απογοητεύεται, λάθος. Λάθος. Το εμείς μαζί για μια ζωή νομίζω ότι έχει κάποιο σκοπό που έχει βγει το σύνθημα. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Ο Αντισιτζούνε με τι κάνει. Έλα Αντισιτζούνε. Σε ακούμε, στο βάθος βέβαια, αλλά σε ακούμε. Καιρό έχουμε να τα πούμε λοιπόν. Όπως δείξανε τα αποτελέσματα μέχρι τώρα, πιστεύω ότι η διοίκηση έφερε σε ένα πισωγύρισμα αγωνιστικά, ρε παιδί μου, στο αγωνιστικό τμήμα την ομάδα. Θα μας πάρει καιρός να συνέλθουμε. Ελπίζω οι ποδοσφαιριστές να δείξουν καλή διάθεση και να γίνουν εργαλεία στα χέρια του προπονητή, και πιστεύω ότι δεν έχει αυτό τα εργαλεία που θέλει. Έτσι, από ό,τι δείχνει δηλαδή και τώρα. Έχουμε χάσει τους αυτοματισμούς που είχαμε. Βλέπεις οι ποδοσφαιριστές δεν κάνουν κίνηση χωρίς την μπάλα, είναι πολύ στατικοί. Και με ομάδες μικρές η Τούμπα και έξω που θα παίζουν ταμπούρι, μόνο με ένα business bar που έχει το έναν με έναν, δηλαδή να ανοίξει κανένα χώρο παραπάνω. Και που είναι η προσωπική ενέργεια εκεί, είναι η προσωπική ενέργεια. Αυτό. Θα πρέπει το κέντρο να γίνει, καταρχήν δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε κέντρο City Misic. Αυτές είναι οι τέταρτες και πέμπτες επιλογές.
στην παρούσα φάση. Αν, όταν θα είναι καλά ο Μαουρίσιο, όταν θα έχει επιστρέψει ο Βέρμπλουμ, ο Καντουρί, θεωρώ ότι τουλάχιστον δεν έχουμε παράπονο μεμονωμένα ούτε από το Μίσιτς που ήταν μια χαρά, ούτε από τον Εσίτη που είναι εξάρι το παιδί και κάνει αυτό. Αλλά μαζί αυτού. Ναι. Σύνολο, ναι. Το σύνολο είναι το θέμα. Το σύνολο. Ναι. Πάντως, ας πούμε μεσούς της περίοδου, όταν ο ΠΑΟΚ θα έχει όλες τις επιστροφές του. Άλλη ομάδα. Άλλη. Και ρίξε μια ματιά στον πάγκο. Άλλη ομάδα, αδερφέ, άστο. Άλλη ομάδα. Άλλη. Θα έχει... Ελπίζω όμως αυτοί που θα γυρίσουν επειδή οι τραυματισμοί τους δεν είναι αστεί, είναι τραυματισμοί καριέρας. Δηλαδή ρίξεις ιδέσμο τώρα και... Βαρύτατη. Και χιαστή και τένοντες και αχύλη και ναι, ναι. Ναι. Θα τους δούμε ας πούμε πώς θα πάνε γιατί έχουμε δει πολλά. Πάντως θα ήθελα, εφόσον πήγε έτσι η χρονιά και έχει μείνει μόνο το πρωτάθλημα και το κύπελο, θέλω να δω και Ελληνάκια, δηλαδή θέλω να δω και το Λάμπρου, θέλω να δω και τον άλλο μπροστά που έχει υπόλοιπο θράσος. Το Γαϊτανίδη. Ναι, το Γαϊτανίδη από ό,τι μας έδειξε, γιατί να σου πω κάτι. Σωστό. Παίζει ο Ζαμπά τώρα και δεν παίζει ο Λάμπρου, φέρει πει να σούμε. Σωστό. Για ποιο λόγο. Περιμένουμε. Μα θέλει τόσο πολύ να τον, να τον διώξουν. Περιμένουμε να δοθούν ευκαιρίες και στους άλλους. Εγώ περιμένω να σου πω κάτι πέρα από τους Έλληνες αυτό που λες, πολύ σωστό. Περιμένω να δω και το Στόχ. Ας πούμε, ο Στόχ είναι τόσο τραγικός που δεν παίρνει ούτε ένα λεπτό, ας πούμε. Δεν ξέρω. Αυτά που ακούγονται είναι ότι είναι στη μισή κατάσταση από την δεν όλη άλλη. Τώρα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πήρανε... Εμείς απορίες εκφράζουμε, ανησυχίες εκφράζουμε. Το τι, ποιοι θα παίξουν, νομίζω ότι αυτός ξέρει πολύ καλύτερα και θα θέλει να βάλει τον φορμαρισμένο παίκτη. Απέδειξε με το Ζαμπά, αλλά και με το Μίσιτς, ότι δεν έχει κολλήματα. Γιατί και αυτόν τώρα το μαθαίνουμε σαν χαρακτήρα. Ο Μίσιτς δεν ήταν για βασικό. Τον έβαλε, τον άφησε μέσα. Ο Ζαμπά δεν του έπαιξε έξω. Μπες Λιμιέ, άρπαξε την ευκαιρία, βασικός ο Λιμιός, καταλαβες. Δηλαδή, τώρα και αυτόν τον γνωρίζουμε. Είναι πολύ λίγο καιρό εδώ για να ξέρουμε. Αυτό λέω, έτσι, γι' αυτό λέω του... ότι έχουμε πισωγύρισμα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε πισωγύρισμα. Ήμασταν καλοκουρδισμένοι, Κωστά. Πισωγύρισμα είναι ο αποκλεισμός. Αυτό είναι, κατάλαβες. Και όλα τα άλλα. Και το αγωνιστικό, ρε παιδί μου, ξαναφτιάχνει η ομάδα αυτός τώρα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αγωνιστικά. Ναι, ναι, είναι κάτι πάρα... άλλο. Είναι μετάβαση. Είναι περίοδος προσαρμογής. Είναι δύσκολο. Ελπίζουμε με καλή. Τέτοια, με καλόψη κριτική, έτσι, με καλόψη κριτική, θα πάρει τον καιρό του και αυτός. Αυτό. Και ελπίζω, ελπίζω και θέλω να έχω τη τέτοια ότι έχει μείνει ένα μικρό ποσό να διαθέσει ο Ιβάν το Γενάρη για τυχόν μία προσθήκη ή το πολύ δύο για να μπορέσουμε να μπούμε ανταγωνιστικά στα play-off του πρωταθλήματος. Καταλάβεις και ναι, εδώ. Ναι, ναι. Δηλαδή ότι θα δούμε τώρα ό,τι μπορεί να γίνει και ό,τι δεν μπορεί. Το Γενάρη να την κλείσουμε την τρύπα να πάμε στα πλέον να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Έγινε. Γιατί ο Ολυμπιακός όπως είδατε δεν χάνει ούτε τώρα. Θα καλά, δεν δε θα τον αφήσουν πουθενά. Πουθενά να δω. Έγινε αντισιτζούνε. Σε χαιρετώ. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές και να κλείσουμε για σήμερα. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωνστάκη, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα Βασίλη μου, έλα. Πάμε. Λοιπόν, τα χρόνια πολλά και από εμένα για την κορούλα σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να τη δεις πάντα ευτυχισμένη, με υγεία φυσικά πάνω απ' όλα και ό,τι άλλο αγαπάει να αυτή μαζί και εσύ. Να σε καλά, Βασίλη μου, να και εσύ ό,τι επιθυμείς. Πάμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άκουσε, Κωστή μου. Τώρα για το πίσω γύρισμα που είπε ο τελευταίος, εγώ δεν το είδα σε καμία περίπτωση. Μόνο σου, όπως είπες, για τον αποκλεισμό, γιατί με τον Άγιαξ έπαιξα δύο μάτς μπαλάρα. Με την Σλόβαν Μπρατισλάβας έπαιξα ένα ημίχρονο μπαλάρα. Έχω πάρει 6 πόντους στο πρωτάθλημα με όλη αυτή την πίεση που δέχομαι στην ψυχολογία και όλα αυτά, οπότε η ομάδα δεν έχει κανένα πισωγύρισμα. Η ομάδα για μένα είναι σε καλό δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυγίσουμε, να γυρίσουμε πάλι στα παλιά τα πέτρινα τα χρόνια. Προσέξτε καλά παιδιά, δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε αρνητικά. Η ομάδα έχει βάσεις, η ομάδα έχει πρόεδρο ο οποίος δεν χρειάζεται να το οξυγούμε κάθε μέρα. Έχει πρόεδρο που χτυπιέται από παντού και αντέχει. Οπότε η γνώμη μου είναι να περιμένουμε καλύτερες μέρες στο ελληνικό πρωτάθλημα φυσικά τώρα. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι από τις 8 μέχρι τις 10 καλά είναι να ακούμε αυτό το τρελό ο οποίος λέει Θεσσαρός, ο οποίος μας δίνει κουράγιο και μας βάζει σε ένα κλίμα αισιοδοξίας. Έτσι πρέπει, και φίλε. Με μεγάλη προσπάθεια να από μέρους του. Τι να κάνουμε, λέω, να πέσουμε στην απελπισία. Όλοι είμαστε ενοχωρημένοι.
Εμένα δεν μου έχει φύγει στενά χρόνια. Ναι, το ξέρουμε όλοι, αλλά τι να κάνει, δεν γίνεται αλλιώς. Συγγνώμη, μπορεί να πληγωθήκαμε, όμως δεν πονέσαμε. Δεν γίνεται, αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Μπράβο. Λοιπόν, σε φιλό, Βασίλη μου. Είμαστε δυνατοί και προχωράμε. Τους χαιρετισμούς μου στην ασπρόμαυρη κλινική που μας ακούει αυτή τη στιγμή στο Χόλμ και σε όλα τα ζουμπουλάκια. Καλή σου μέρα. Φιλιά, φιλιά πολλά. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, εγώ είμαι. Καλημέρα. Έλα, γόρι μου. Έλα. Έλα. Καταρχήν χρόνια πολλά για την κόρη σου. Σε ευχαριστώ να πολύ. Να κλείσω με ένα τελευταίο διαφορετικό θέμα. Ναι. Όπου και πού είμαι. Έλα, γόρι μου. Έλα. Θέλω τη βοήθειά σου. Πες μου. Είμαι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Έχω συμβόλαιο και ξαφνικά σηκώνομαι μια μέρα και λέω: δεν θέλω άλλο να είμαι ποδοσφαιριστής, θέλω να σταματήσω ναι, το ναι, για το Μελιόπουλο λες. Με το συμβόλαιο, ναι. Ναι, ναι, το έχω σημειωμένο εδώ, το έχω σημειωμένο στα 19 του, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ωραία. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, καλά κάνεις και το αναφέρεις, το έχω σημειώσει, αλλά με τις γραμμές δεν πρόλαβα να το πω. Καταρχήν, επειδή σκέφτομαι λίγο πονηρά. Ναι, ναι. Καταρχήν, τι κάνει ο Πάκος αυτή την περίπτωση. Θα σου πω. Πάβει να ισχύει το συμβόλαιο, άμα πει σταματάω. Θα σου πω το εξής. Επειδή πάντα είμαστε καχύποπτοι σε αυτές τις περιπτώσεις και λέμε μήπως τώρα διακοπεί το συμβόλαιο και το δούμε πουθενά αλλού. Και μετά ξαφνικά μετά από ένα μήνα πει α, τελικά θα συνεχίσω το ποδόσφαιρο. Δεν πάει έτσι. Νομίζω ότι θα υπάρχει το συμβόλαιο υπάρχει ή κάποιον τρόπο θα υπάρχει. Δεν είμαι νομικός, ούτε το ξέρω. Ναι. Αλλά αν το παιδί πραγματικά απογοητεύτηκε τόσο πολύ, πρώτον κακός. Γιατί είναι νεότατος, είναι πολύ ταλαντούχος και ένα κόψιμο από μια ομάδα δεν σημαίνει ότι τελειώνει ο κόσμος. Μπορεί να πας κάπου δανεικός, να παίξεις και να γυρίσεις όπως έγινε με πολλούς άλλους ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, προσπερνάμε αυτό. Ότι 19 χρονών παιδί αυτή τη στιγμή θέλει να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Έχει το προσπάθησαν να το μεταπίσουν. Μέχρι από το σημείο, ναι. Αλλά εμένα νομίζω κάτι κρύβεται από πίσω. Δεν ξέρω. Θα πρέπει. Κάποια στιγμή ναι. Θα αλλάξει γνώμη και θα ξαναθέλει να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά σε κάποια άλλη ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή δεν είμαι ούτε νομικός, ούτε ξέρω από συμβόλαια για τέτοια πράγματα, συμφωνώ όμως μαζί σου, με πολύ ευαίσθητο και σωστό τρόπο να προσεγγίσουμε ένα νέο παιδί που θέλει να βάλει μαχαίρι στην καριέρα του στα 19 του, πριν γίνει 20 χρονών. Όμως. Επειδή είμαστε σε εποχές πονηρές, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει ότι δεν θα τον δει σε 3, 5, 6 μήνες με άλλη φανέλα. Αυτό τον τρόπο το ξέρουν αυτοί. Ναι, ναι. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Πάντως με το ζόρι... μπορεί να συμβεί, ανοίγεις μετά εύκολο. Όχι, καλά πλάκα. Ο καθένας, άμα κόβεται δεν πες στην εντεκάδα, σταματώ το ποδόσφαιρο. Σταματώ το ποδόσφαιρο και μετά την επόμενη μέρα πάω σε άλλη ομάδα. Α, τώρα το μετάνιωσα. Έγινε, να σε καλά που και πού. Σε χαιρετώ. Λεπτό το ζήτημα. Επίσης, δεν μπορείς να αναγκάσεις κανέναν με το ζόρι. Όχι, θα μείνεις και θα παίξεις. Άμα έχει αποφασίσει να σταματήσει τη σταδιοδρομία του πριν καν καλά αρχίσει, αν απογοητεύτηκε τόσο πολύ, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ο ΠΑΟΚ οφείλει το συμφέρον του, γιατί τον απέκτησε αυτό τον ποδοσφαιριστή, να τα προστατέψει τα συμφέροντά του, να, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, έχοντας κρατημένο το συμβόλαιο, έχοντας ρήτρες, εγώ δεν ξέρω τι, τα ξέρουν οι νομικοί. Μην το παίξω τώρα να πούμε γνώστης, να ξέρει ότι δεν θα τον δει μετά από λίγο καιρό κάπου αλλού με μια άλλη φανέλα. Γιατί θα αισθανθούμε τότε ότι πιαστήκαμε κορόιδο. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για τη μαζική συμμετοχή. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς είναι αυτό το διάστημα η ψυχολογία και εκτιμώ πολύ που είμαστε εδώ και προσπαθούμε να αλλάξουμε όλο αυτό, όλη τη στενοχώρια. Αυτό είναι ζούμου σου και αυτό είναι ζούμου σου. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, δεν μας πέφτει με τίποτα να ξέρετε, έρχεται η Τρόικα, σας φιλώ. Bye, 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 bye.